Καλημέρα, εδώ είμαστε. Εδώ καλησπέρα για άλλους. Για όλους. Για μένα καλημέρα είναι, αγάπη. Γιατί είναι καλημέρα που είναι 12 και 4? Γιατί είναι καλημέρα. Γιατί είναι καλημέρα, αφού είναι καλησπέρα. Ο καθένας όπως γουστάρει. Μα δεν είναι επιλογή. Για κάποιον που θα σηκωθεί η ώρα 12 και 5 είναι καλημέρα. Μετά τις 12 είναι καλησπέρα. Έτσι λέτε εσείς. Πριν τις 12 είναι καλημέρα. Για μένα είναι όπως τον βολεύει τον καθένα. Εντάξει, Ρασβάν. Καλημέρα λοιπόν. Καλησπέρα παραδέντε. Για άλλους. Είναι το ΠΑΟ 24. Εδώ είμαστε. Στο Λίμπερο 107 και 4. Πρώτη εδώ, σοκ. Αρκετά είναι... θέματα και σήμερα. Στην επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε και φρέσκα νέα. Αλλαγές, Στέργιο. Μία ακόμη αλλαγή σε πάγκο. Για ακόμη μια φορά έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου το έργο του. Του τρώει έναν ένα, ναι. Δεν αφήνει. Και εντάξει. Καλά το πάει. Ξεκίνημα φέτος με τον προπονητή της Βασιλείας. Νωρίς, ναι. Το καλοκαίρι. Ουσιαστικά ο Πάκο Ερέρα αποχαιρέτησε γιατί δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Αυτό βγήκε... Θεωρώ ότι αν τον κέρδιζε ναι. θα καθόταν δύο χρόνια. Και αυτό βγήκε λίγο στην πορεία. Στην αρχή δεν το έλεγαν, μετά όμως το παραδέχτηκαν κιόλας. Ναι. Και τώρα. Και τώρα ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Όχι, ρε Στέργιο. Δεν πειράζει. Το καλό είναι ότι γυρνάει όπως όλα δείχνουν. Ο αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Χιμένεθ. Μανόλο Χιμένεθ. Τι ωραία. Περιμένεις το ακουστικό. Μου έχει λείψει λίγο αυτή η κλάψα συνεχόμενα. Ναι. Ναι. Είναι αλήθεια. Του Ισπανού. Και αυτά οι δικαιολογίες, οι πολλές και οι επιθέσεις. Και δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει, ο Ζουνίδης ήταν πολύ πιο μετρημένος άνθρωπος, νομίζω. Κοίταξε. Κάπου πήγε να εκτεθεί, βέβαια, σε κάποια φάση. Εντάξει τώρα, επειδή είπε ότι κατάλαβε ότι θα πάρει άκρη το πρωτάθλημα. Ναι. Είναι μάλλον όπως ο Λιβάγια που έλεγε ότι οι 14 βαθμοί δεν είναι κάτι. Όχι, ρε, γιατί δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Προλαβαίνουμε. Εντάξει, αλλά... λίγο, εκτέθηκε λίγο ο Ζουνίδης και στη δήλωση ότι η ΑΕΚ ήταν η ανερχόμενη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Ήταν. Προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη. Αρχίζουν και ψάχνουν τη μεγάλη σου, λέει τι γίνεται. Ποια είναι αυτή η ΑΕΚ. Ναι, βρήκαν το αντίθετο για λίγο, ρε παιδί μου. Του χρόνου ξανά. Τέλος πάντων, σαν άνθρωπος ο Μαρίνος Ζουνίδης νομίζω δεν έχει δώσει δικαιώματα. Μετρημένος, σοβαρός. Ναι, αν βάλεις στην άκρη κάποια μεμονωμένα έτσι, περιστατικά και στιγμές, ναι, γενικά, η μεγάλη εικόνα λέει ότι είναι ένα. Κοίταξε, ακόμα και αυτές οι δηλώσεις του ότι η ΑΕΚ είναι νέα υπερδύναμη στην Ευρώπη και θα πάρουμε το πρωτάθλημα, είναι μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς. Έπρεπε σε κάποια σημεία να αναπτερώσει το ειδικό των οπαδών της ΑΕΚ. Αλλά... Καλά, ήταν πολύ βέβαια υπερβολικά αυτά. Θα μπορούσε λίγο να, είναι πιο, να πατάει λίγο τα πόδια. Παρασύρθηκε. Ναι. Αλλά γενικότερα και... προκλητικό. Ανήθικο, ψεύτη, κλέφτη, δεν τον λες τον Μαρίνο Ζουνίδη. Ανεξάρτητα, εγώ έχω εκφράσει και δημόσια την άποψή μου πως δεν το θεωρώ κάτι το εξαιρετικό σε ό,τι αφορά τις προπονητικές του ικανότητες. Εντάξει, όχι, έχει κάποια. Και τα προηγούμενα χρόνια το έλεγα. Στοιχεία. Θεωρώ ότι είναι ένας μέτριος προπονητής. Τέλος πάντων, μάλλον Χιμένεθ έχουμε τώρα. Μανόλο, ναι. Αυτό βγαίνει από παντού. Δεν αποδόθηκε η επιστροφή του στην Ισπανία. Είναι άνεργος εδώ και καιρό. Θα σπεύσει να δώσει πνοή στην ΑΕΚ, να μην τερματίσει με μείον 20 από τον ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς όλοι από χθες λένε για την ΑΕΚ ότι κάνει στροφή στο κύπελο. Στροφή στο κύπελο. Επειδή έτυχε χθες να είμαι σε ταξί στην Αθήνα και να ακούει αθηναϊκό ραδιόφωνο ταξιτζής, αυτό έλεγαν. Και ξεκάθαρα δηλαδή ότι η ΑΕΚ πλέον στοχεύει στο κύπελο, κατάκτηση του κυπέλου, θέλει έναν τίτλο, δεν τα πήγε καλά στο πρωτάθλημα, όντως έχει κρίμα. Χάσει πολύτιμο έδαφος, αλλά το κύπελο είναι ανοιχτό και είναι στόχος. Στροφή στο κύπελο, Στέργιο. Γιατί όχι. Εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει με το καλό το εμπόδιο του Πανιωνίου, που πιστεύω θα το περάσει. Ναι. Εγώ προσωπικά θα ήθελα την ΑΕΚ στους 4 του κυπέλου. Εάν καταφέρει βέβαια να περάσει τον Ατρόμητο, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Ένας Ατρόμητος που έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ. Να δούμε πώς θα εξελίξει αυτό το ζευγάρι. Εκεί βέβαια που θα επικεντρωθούμε είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί περιμένουμε, νομίζω, διαφορετικό ΠΑΟΚ αύριο. Περιμένουμε την αποστολή, φαντάζομαι το πολύ μέχρι τις 1 θα έχει Καλά. Γίνει γνωστό. Κάτσε, γιατί έχει τυχιά πολλές φορές σαν προπόνηση και η τελευταία 10. Προπόνηση 10.30. Και μέχρι τις 2 τελειώνουμε δεν βγάζουν αποστολή. 12.30 τελείωσε. 2 και 5 μπορεί να βγει. Και ένα δεκάλεπτο Λουτσέσκο μιλία. Κάτσε, στα παιδιά, 1 παρά 20. Έχει ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές η ομάδα, είναι και λογικό. Εδώ θα μάθετε πρώτα την αποστολή του ΠΑΟΚ. Αν βγει μέχρι τις 2, γιατί αν δεν βγει μέχρι τις 2. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο Κάνιας πάλι θα είναι εκτός. Αφού δεν ο έχει καταφέρει σίγουρα να προπονηθεί. Σίγουρα θα είναι εκτός. Ο Ζαμπά είναι εκτός. Γιατί αποβλήθηκε προχθές.
Ποιο άλλο, Βέρμπλουμ είναι εκτός. Αυτή νομίζω είναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Και λογικά, η λογική λέει και λίγο και όσα έγιναν χθες την προπόνηση, ότι θα είναι και όλα τα νέα πρόσωπα μέσα. Κανονικά όλοι μέσα. Θα μείνουν αρκετοί απ' έξω, θεωρώ. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Περιμένουμε την αποστολή. Χρήστο, δώσε λίγο μουσική. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την αποστολή. Νομίζω θα είναι μέσα και ο Ολιβέιρα. Κανονικά. Και ο Ίγκανσον θα είναι μέσα. Ναι, και ο Ίγκανσον, ναι. Τα λέγαμε χθες με τον Σταύρο, κάναμε κάποιες εικασίες και προβλέψεις για την δεκάδα. Καλό είναι να περιμένουμε να μάθουμε και τις σημερινές δοκιμές του Λουτσέσκου. Κοίτα, έχει μια λογική, γιατί την Κυριακή ήταν υπερπροσπάθεια από όλους αφενός. Από την άλλη, επειδή είδες ότι με το Ζαμπά κατευθείαν η κόκκινη βγήκε πανεύκολα, δεν αποκλείεται αύριο να κυνηγήσει κάποιο κάτι αντίστοιχο για οποιονδήποτε παίκτη. Ναι. Και επίσης υπάρχει και το ενδεχόμενο τραυματισμού, και εντάξει. Θες λίγο να προστατεύσεις το βασικό σου κορμό, τέλος πάντων, να μπορούμε να το πούμε έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον και η αποστολή, όπου να είναι θα βγει, και οι δοκιμές του Ράσβα Λουτσέσκου στη σημερινή τελευταία προπόνηση, η οποία λογικά τώρα που μιλάμε ή έχει τελειώσει ή είναι στα τελειώματά της. Ναι, νομίζω τώρα θα πρέπει να έχει τελειώσει. Λογικά. Όπως έγραψε το ΠΑΟ 24, υπάρχει συμφωνία με τον Μάριο Τσαούση. Για τα επόμενα 3,5 χρόνια, ουσιαστικά από τον Ιούλιο και μετά, ενεργοποιείται η συμφωνία, για 3 χρόνια δηλαδή. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν ήταν σίγουρο, έτσι. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Κοίταξε, γίνανε κάποιες προσπάθειες. Ναι, σε κάποια φάση είχαν γίνει νωρίτερα. Από δεξιά και αριστερά, πλην ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Να μπερδέψουν λίγο το παιδί, να μπερδέψουν την κατάσταση. Αλλά μέτρησε στο τέλος και η επιθυμία του Μάριου. Νομίζω και η επαφή που είχε ο Μάκης Κάτσης με τον πατέρα του. Ναι, κατάλαβε και η οικογένειά του ότι δεν είναι σόφρον να ακούνε τους γύρω-γύρω, δεξιά και αριστερά. Και μπερδευτεί η κατάσταση. Άλλωστε, τα παιδιά που φύγαν από τον ΠΑΟΚ στην ηλικία αυτή, γιατί τους υποσχέθηκαν λαγούς και πετραχίλια, δεν είναι κομψό να πούμε, να αναφερθούμε ονομαστικά σε περιπτώσεις. Αλλά πάρα πολλά παιδιά, είτε για λάθος επιλογές των μάνατζερ, είτε γιατί επίστρεψαν κάποιους άλλους ανθρώπους από το περιβάλλον τους, ουσιαστικά είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, και πολλά παιδιά μάλιστα έχουν σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Μάριο Τσαούσης πραγματικά είναι ένα παιδί, όσοι έχετε δει την ΚΑΠΑ 17 πέρσι ή την ΚΑΠΑ 19, πραγματικά είναι ένα παιδί διαμάντι, ο οποίος είναι αμυντικός, αγωνίζει στις πτέρυγες, στα αριστερά κυρίως, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και σαν δεξί μπακ, μπορεί να αγωνιστεί και σαν αριστερό εξτρέμ. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Μπήκε στο χειρουργείο, έχασε έδαφος, αλλά έχει επανέλθει και με το παραπάνω καιρός να είναι σε όλη την καριέρα. Ένα παιδί που οι προπονητές του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τις ικανότητές του και την ποδοσφαιρική του ωριμότητα. Εγώ ξαναλέω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν ήταν κάτι εύκολο. Προηγήθηκαν αρκετά πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Αλλά μετά το Λίρατζι κλείνει και αυτός, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ έκανε το σωστό. Γιατί, εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ήταν οι δύο από τα παιδιά που έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι αξίζουν να είναι στην ομάδα, έτσι, και να αποτελέσουν λύσεις άμεσα. Στον ΠΑΟΚ από το 2010 ο Μάριο Τσαούσης, προερχόμενος από τον Ηρακλή, εκ των αρχηγών της ΚΑΠΑ 15 που πήρε το πρωτάθλημα, της ΚΑΠΑ 17. Γενικότερα ένα παιδί που έχει πολλά να δώσει, εφόσον είναι γερός όλη την καριέρα και φυσικά τυχερός. Ουσιαστικά τώρα η εκκρεμότητα είναι ο Μάριος Χιαμπάνης. Τα πράγματα δεν δείχνουν βίωνα, αλλά εγώ δεν αποκλείω να γίνει και μια έκπληξη τελευταία στιγμή. Ναι. Και η περίπτωση του Βαρέλα, που είναι και η πιο δύσκολη, θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που μετράει βέβαια τη δεδομένη χρονική στιγμή, να μην ξαναλέμε ότι θα ήταν ιδανικό να έχει κλείσει εδώ και καιρό ο Βαρέλα, είναι το αυτονόητο. Αλλά βλέπουμε όλοι μας ότι ο Βαρέλα είναι προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στις υποχρεώσεις του. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ούτε στο ελάχιστο ότι έχει το μυαλό του στο συμβόλαιό του και δεν είναι ο Βαρέλα που συνηθίσαμε. Η απόδοσή του είναι σε υψηλά επίπεδα. Βγάζει πάθος, βγάζει σιγουριά, οδηγεί και τους υπόλοιπους. Είναι βέβαιο ότι
θα πάει μέχρι το καλοκαίρι έτσι ο Βαρέλα, στα κόκκινα, θα είναι ο ηγέτης της άμυνας. Τώρα αν στο τέλος της διαδρομής ή και νωρίτερα υπάρξει ανανέωση, θα είναι ό,τι καλύτερο και για τον ΠΑΟΚ, νομίζω και για τον Φερνάντο Βαρέλα και την οικογένειά του, που θέλουν σαν τρελοί άνθρωποι να μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Επειδή λες για τον Βαρέλα, η εικόνα του νομίζω στα τελευταία 3 παιχνίδια είναι πολύ ξεχωριστή. Δηλαδή, αν πιο πριν τον έβλεπες ότι είναι καλά, είναι συγκεντρωμένος, πλέον είναι, βγάζει πάθος, βγάζει πολύ μεγάλη ενέργεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός και στα αποδυτήρια και πριν τους αγώνες και μετά τους αγώνες. Είναι, τον λες και αλλαγμένο στα τελευταία 3 παιχνίδια. Και σαν συμπεριφορά γενικά. Ήμασταν σίγουροι ότι και ο Βαρέλα και τα υπόλοιπα παιδιά πριν ανανεώσουν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν θα το κάνουν. Αλλά ο Βαρέλα μας το δείχνει και στο χορτάρι. Ξαναλέω, θα ήταν ιδανικό να έχει ήδη ανανεώσει ή να ανανεώσει το προσεχές διάστημα. Αλλά αν τυχόν επιμείνει στα λεφτά αυτά, ναι. Okay, θα είναι απώλεια. Αλλά τουλάχιστον μέχρι να αποχωρήσει, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, είμαστε σίγουροι ότι ο Βαρέλα θα δώσει τα πάντα προκειμένου η ομάδα να κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο, γιατί και το κύπελο είναι στόχος. Υπάρχει και ένα μήνυμα της γυναίκας του Βαρέλα. Νομίζω ίσως έχει και αυτό τη σημασία του. Στο Instagram που ανέβασε μια φωτογραφία από την Τούμπα, νομίζω με φόντο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και έχει γράψει ότι είμαστε μια οικογένεια, πεινάμε. Κάπως έτσι. Είμαστε πεινασμένοι. Είναι το μήνυμά της. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε. Θυμίζουμε ότι ο Βαρέλα τελευταία έχει πάρει λίγο απόσταση από τα social media γενικά. Αλλά η γυναίκα του και αυτή συχνά πυκνά στέλνει τα δικά της μηνύματα. Ξαναλέω, και η σύγκρουση Βαρέλα και τα παιδιά. Καλά, τα παιδιά θέλουν είναι να παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά είναι σε ακαδημίες κανονικά. Βασικά στελέχη, παίζουν τους αγώνες τους κανονικά. Μιλάνε ελληνικά. Γενικότερα η οικογένεια Βαρέλα θέλει να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εάν το θέλει τόσο πολύ, να κάνει ένα βήμα πίσω και δύο, να κάνει και ο ΠΑΟΚ ένα βήμα μπροστά ή δύο, για να υπάρξει συμφωνία, για να κλείσει και αυτό το μέτωπο όσο γίνεται γρηγορότερα. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ξαναλέω, είναι το σημαντικό ότι ο Βαρέλα καταφέρνει και είναι επικεντρωμένος όταν μπαίνει στο χορτάρι αποκλειστικά στα καθήκοντά του ως ηγέτης της πρώιμης άμυνας μαζί με τον Κρέσπο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι σκέφτεται ο άνθρωπος όταν είναι εκτός γηπέδου, ναι, στο σπίτι του, αλλά όταν φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, κανείς δεν μπορεί να του προσάψει το παραμικρό. Λοιπόν, δίνουμε και σήμερα 2 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Δεν θα βάλουμε κάποιο quiz. Η διαδικασία είναι η γνωστή και η εξής εύκολη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση 2-3 λεπτάκια πριν τις 2. Γίνεται ένας χαμός εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ζητήσει εισιτήριο. Θα αναφερθούμε και στα εισιτήρια μετά το διάλειμμα. Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, είναι η αλήθεια. Θα αναφερθούμε και στο συλλαλητήριο, το οποίο τελικά δεν θα γίνει την Κυριακή. Θα αναφερθούμε και στις προσπάθειες του Ολυμπιακού να προσθέσει πίεση στον ΠΑΟΚ με το νου τους όλα αυτά. Οι άνθρωποι είναι βαθιά νυχτωμένοι και πραγματικά, τουλάχιστον σε μένα, προκαλεί γέλιο όλη αυτή η προσπάθεια. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Μαζί μας και σήμερα το Ρίζι Καζίνο, με τον Τάκη Ζαχαράτο να συνεχίζει να είναι στο θέατρο Βεργίνα και πραγματικά να γίνεται ένας χαμός. Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στις 10 παρατέταρτο και Σάββατο 9 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα οι 2 επόμενες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου, ο οποίος θα είναι στην πόλη μας μέχρι και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Υπάρχουν λίγα εισιτήρια για την παράσταση της Παρασκευής, ακόμα λιγότερα για την παράσταση του Σαββάτου. Σε κάθε περίπτωση, είτε για αυτές τις παραστάσεις είτε για τις επόμενες, Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, Σάββατο 16, Κυριακή 17, Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, Σάββατο 23, Κυριακή 24. Κλείστε εγκαίρως θέσεις να δείτε τον Τάκη Ζαχαράτου στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του. Εισιτήρια από το καζίνο όλο του 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 2-17-2-3-4-5-6 και 7, πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2-3-10-4-91-2-91.
ένα. Μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, εκατοντάδες αγώνες από όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, live streaming, 24ωρη υποστήριξη με πολλούς τρόπους σε μέλη και μη μέλη της Στοίχημαν. Ένα εύκολο και γρήγορο πρόγραμμα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, οι καλύτερες αποδόσεις. Δεν νομίζω να θέλετε κάτι παραπάνω για να εμπιστευτείτε την Στοίχημαν. Δεν ξέρω χθες πώς πήγανε κουβά με τη μη νίκη της Λίβερπουλ, δεν πειράζει. Καλά, εσύ δεν έπαινε να χάσει Λίβερπουλ. Έπαινε να χάσει Λίβερπουλ. Ναι. Οι επόπτες λίγο και εντάξει, κάναν τα στραβά μάτια, δεν πειράζει, παιδιά. Ναι, Στέργιο. Μειώνει από την κορυφή την απόσταση η Τότενα. Ναι, ρε, Στέργιο. Συνεχίζουμε. Όσοι εμείς ποντάραμε να πάρει το πρωτάθλημα η Τότενα από το καλοκαίρι, ελπίζουμε. Ναι. Και φυσικά υπάρχει το online καζίνο της Στοίχημαν, επίσης από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, διαθέσιμο για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, όπου και να βρίσκεστε. Στο σπίτι, έξω, με φίλους, μόνος, σας δίνει Στοίχημαν τη δυνατότητα να ζήσετε μεγάλες συγκινήσεις και να διεκδικήσετε μεγάλα κέρδη σε όλα τα δημοφιλή παιχνίδια. Μαζί μας είναι και ένα δωμό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Αν θέλεις τον μπάνιο σου να αναβαθμιστεί και να γίνει και πολύ πιο εντυπωσιακό, η Ναδωμό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους και ποιους άλλους φυσικά. Αν όχι την Ναδωμό, anadomopavlanakenis.gr το site για να μπεις και να πάρεις μια γεύση από ανάλογες δουλειές που έχουν γίνει σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Πάρα πολλά πακέτα προσφορών. Μπείτε λοιπόν στο anadomopavlanakenis.gr να διαβάσετε με λεπτομέρειες τι προσφέρει η Αναδομό στα πακέτα για ανακαίνιση παιδικού δωματίου, για ανακαίνιση μπάνιου, για ανακαίνιση κουζίνας. Όλες οι λεπτομέρειες πολύ έτσι προσεγμένα και πραγματικά δεν νομίζω, εάν μπείτε στο site, να έχετε κάποια απορία. Και προσφορές φυσικά και δόσεις άτοκες μέχρι 6 για όσους ανακαινήσουν μέρος ή ολόκληρο το σπίτι τους. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θυμίζω ότι έχετε και σήμερα τη δυνατότητα να κερδίσετε εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Κυριακή το απόγευμα στην Τούμπα. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2. Γίνεται ήδη ένας χαμός, από ό,τι έβλεπα στα μηνύματα. Λογικό είναι, μακάρι παιδιά να είχαμε περισσότερα εισιτήρια, πραγματικά. Να δίναμε 5 την ημέρα και 10 και 20. Ξέρετε ότι δεν έχουμε κάποιο θέμα να δίνουμε εισιτήρια. Δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο. Όχι, εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, είναι λογικό. Να πούμε και τι ισχύει για τα εισιτήρια. Ναι, πάμε λίγο στα μια ενημέρωση. Έτσι κι αλλιώς, από το καλοκαίρι νομίζω ότι ξέραμε ότι σε τέτοια παιχνίδια τα εισιτήρια θα διατίθενται μόνο ίντερνετικά. Αυτό και θα ισχύσει και τώρα. Δεν θα υπάρξουν δηλαδή ουρές εκδοτήρια, δεν θα υπάρξει δυνατότητα να πάει κάποιος στην Τούμπα για να πάρει εισιτήριο, μόνο διαδικτυακά. Εγώ το δέχομαι, γιατί πολλοί το έλεγαν ότι δεν είναι για όλους εύκολο να μπουν και να κλείσουν εισιτήριο μέσω ίντερνετ. Θέλει και λίγο χρόνο, είναι η αλήθεια. Να μπει στη λίστα, να έρθει η σειρά σου να το κλείσεις. Αλλά έτσι θα πάει. Και τώρα και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Το είχε ξεκαθαρίσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι. Έχεις δίκιο. Ναι. Ότι στα μεγάλα μάτς τα εισιτήρια μόνο διαδικτυακά. Γιατί είναι και λίγα λόγω των διαρκείας. Λογικά θα είναι λιγότερα από 8.000. Λέγω ότι απολογίζω 6.500-7.000. Ναι. Μιλάμε τώρα. Βάλε τα διαρκείας, βγάλε τα διαρκεία, τα εισιτήρια σε χορηγούς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, και σπόνσορες κτλ. Γύρω στις 7.000 εισιτήρια θα βγουν στην αγορά. Νομίζω σήμερα ή αύριο θα γίνουν και περισσότερες γνωστές λεπτομέρειες. Την Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, μεθαύριο δηλαδή. Οπότε θα έχει διαδικτυακές ουρές. Ναι. Στο ίντερνετ. Το βλέπεις κατά τις 11-12 να έχουν τελειώσει τα εισιτήρια. Ή και νωρίτερα. Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα πέσει το σύστημα. Ναι. Όσο καλά και θωρακισμένο να είναι, θα δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση το σύστημα, ναι, της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν δεν πέσει το σύστημα, νομίζω είναι θέμα 2-3 ωρών, μπορεί να λέω και πολύ, για να τελειώσουν τα εισιτήρια. Ναι. Εντάξει, το λέμε κάθε φορά, είναι τα παιχνίδια που και 40.000 κόσμο να μπορούσε να χωρέσει η Τούμπα. Πάλι θα υπήρχε θέμα. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σίγουρα θα υπάρξουν αυτοί που θα
γκρινιάξουν γιατί δεν πρόλαβαν, γιατί μπορεί να κόλλησε κάτι σε αυτούς, γιατί δεν ξέρω κι εγώ για ποιο λόγο. Θα υπάρξουν πάντα. Αλλά και στα εκδοτήρια να ήταν πάλι. Θα υπήρχαν πολλοί που θα ήταν π.χ. στο τέλος της ουράς, ξέρω εγώ, και θα είχαν τελειώσει τα εισιτήρια όταν έφτανε η σειρά. Ναι, θα ήταν η ουρά από τα εκδοτήρια μέχρι. Ναι. Εγνατία. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις ποτέ δεν μπορούν να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι λογικό. Μακάρι να υπήρχε για όλους ένα εισιτήριο, αλλά θα πρέπει η τούμπα να είναι καμιά πέντε φορές πιο μεγάλη. Είναι ήσυχοι αυτοί που έχουν εισιτήριο διαρκείας. Ναι. Και σε κάτι τέτοια φαίνεται το πόσο καλή είναι η επιλογή το καλοκαίρι να πάρεις το εισιτήριό σου και να μην έχεις το άγχος για τέτοια μάτς. Γιατί τώρα αυτό το παιχνίδι είναι, δεν το χάνεις για κανένα λόγο. Ακόμα και οι σύνδεσμοι δέχονται μεγάλες πιέσεις για εισιτήρια. Ούτε αυτοί νομίζω μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα μέλη τους. Ναι. Γενικότερα επικρατεί ένας χαμός. Μακάρι σε 2-3 χρόνια να έχουμε μία τούα που να χωράει 38.000 κόσμο και να είναι λιγότεροι αυτοί που θα μένουν εκτός. Στα μεγάλα παιχνίδια θα μένουν εκτός. Λοιπόν, αυτά και για τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Υπάρχει και από την άλλη το συλλαλητήριο που ήταν να γίνει αρχικά την Κυριακή. Στις 12, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αλλά τελικά χθες αποφασίστηκε να μην γίνει. Ναι, με κοινή απόφαση των συνδέσμων. Ναι. Νομίζω σωστή απόφαση. Ναι. Νομίζω. Με βάση το timing ίσως, τη μέρα δηλαδή, λόγω της ημέρας. Και με βάση το πόσο έτσι οργανωμένος είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Που έχει πλοκάμια παντού. Και, και δεν ξέρεις πώς θα μπορούσε, τι να γίνει. Ναι. Τι θα μπορούν να προκαλέσουν σε μια τέτοια μέρα. Νομίζω και συμφωνώ μαζί σου και εγώ ότι ίσως λόγω, για τη συγκεκριμένη μέρα είναι καλό που πάρθηκε αυτή η απόφαση τελικά. Έχουν αποδείξει οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ ότι μπορούν να περιφορήσουν πράγματα και καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν η ανησυχία αυτών που ήταν απέναντι από το συλλαλητήριο για τη μέρα και μόνο, όχι ναι. Απέναντι γενικότερα. Αυτό λόγω της μέρας. Δεν ήταν η ανησυχία ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα ξέφευγε οτιδήποτε άλλο. Είναι η ανησυχία ότι είναι η μέρα ενός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και δεν ξέρεις ο Ολυμπιακός που μπορεί να πατήσει για να δημιουργήσει το παραμικρό. Ο καθένας βασικά που θα προσπαθήσει να πατήσει για να δημιουργήσει θέμα σε αυτή τη μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μέρα. Όλοι περιμένουν το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς, όχι μόνο αγωνιστικά. Οπότε νομίζω είναι πολύ ωραία μια απόφαση. Εκείνη τη μέρα ας επικεντρωθούμε όλοι στο παιχνίδι και στο γήπεδο και να πάνε όλα καλά εκεί. Και για να καταλάβει κάποιος ενδεχομένως τι περίμενε ο Ολυμπιακός, υπάρχει χτύπημα σε πρωτοσέλιδο σήμερα συγγνώμη, στον κόκκινο πρωταθλητή Παύλα Γάτα, Παύλα Γαύρος, Παύλα αν αργήσω Φάτη μη χαθούμε, πήραν πίσω το συλλαλητήριο. Αργά το βράδυ το πλάνο τους άλλαξε μετά από άνωθεν εντολή. Άρα το ότι αναγίνεται λόγο για το συλλαλητήριο και την απόφαση των συνδέσμων να το αναβάλουν, καταλαβαίνει κανείς περί τίνος πρόκειται. Ένας πρωταθλητής αγάπη, Παύλα Γαύρος, Παύλα Γάτα, Παύλα Στουρδοκάμιλος, που βγαίνει σήμερα με πρωτοσέλιδο η απάτη του μείον 6. Ναι. Καταρχήν, παιδιά, να πούμε ότι είναι μείον 8. Δεν ξέρω αν μπερδεύεστε λίγο. Είναι όπως το χθεσινό που έλεγαν για 90-20. Πρώτη εδώ. Ναι, 90-20 κάνει 100. Δεν κάνει 110. Όχι. Λοιπόν, είναι μείον 8. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Στα μαθηματικά δεν τα πάτε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Όχι, φαίνεται, εντάξει. Τα ντοκουμέντα που αναδεικνύουν την αλήθεια. Ο θρύλος έπρεπε αυτή τη στιγμή να ήταν ξεκάθαρα μόνος πρώτος. Θέλουν και μόνοι. Ναι. Δηλαδή ούτε καν να πεις ότι είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ στην κορυφή. Και όχι να πηγαίνει με τέτοιο ντεζαβαντά στην Τούμπα. Ναι. Στη χειρότερη περίπτωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα ήταν ισόβαθμοι. Εάν δεν ήταν η μαγική εικόνα του 0-1 του Α γύρου στο Καραϊσκάκι με το απίστευτο διπλό αυτό γκολ. Ναι. Περαστικά, παιδιά, δεν πειράζει. Θα συνηθίσετε. Το λέω συνέχεια. Τα πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Όταν είσαι κακομαθημένος και σου κόβουν αυτό που σου δίνανε από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, να μην πω από τον Αύγουστο, μάλλον από τον Αύγουστο ήταν ο Ολυμπιακός πρωταθλητής. Και έχει χαθεί αυτό το 90-10 που για τον Ολυμπιακό είναι 90-20. Το διαβάσαμε και αυτό. Ναι. Είναι λογικό να κάνεις ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις κλίμα. Η απάτη του μείον 6. Ξαναλέω, είναι μείον 8, μπερδεύεστε. Και αν θέλετε να μιλάμε για αφαίρεση βαθμών, έπρεπε να είναι μείον 9 εάν οι αθλητικοί δικαστές κάναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν. Αλλά δυστυχώς δεν την έκαναν.
και είναι ο Ολυμπιακός η μοναδική ομάδα που ούτε φέτος έχει αφαίρεση βαθμών. Κάτι άλλο δεν έχω να προσθέσω. Πραγματικά εμένα αυτές τις προσπάθειες μόνο γέλια μου προκαλούν, ή διαβάζοντας τα διάφορα εξαπτέρυγα δεξιά και αριστερά τα δεκανίκια του Ολυμπιακού σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν τι δεν ξέρω και να δημιουργήσουν κλίμα. Αυτή τη δουλειά τους και ο ΠΑΟΚ θα κάνει τη δική του. Όπως την κάνει πάρα πολύ καλά εδώ και 1,5 χρόνο. Όπως την έκανε και την Κυριακή, που για πολλούς ή μάλλον για όσους ήθελαν, η εικόνα του αγώνα ήταν ότι η ΑΕΚ πίεζε τον ΠΑΟΚ ασφυκτικά και τελικά ισοφάρισε και έμεινε εκεί. Αλλά η πραγματική εικόνα είναι ότι η ΑΕΚ ουσιαστικά απειλούσε μόνο από τα άκρα. Ο Βαρέλα και ο Κρέσπο καθάρισαν το 99%. Μία φάση προφανώς ξέφυγε, ήταν το γκολ. Αλλά ο ΠΑΟΚ σβηστά πήρε το χ σε ένα ντέρμπι. Ναι. Οπότε ο καθένας βλέπει το ποτήρι όπως θέλει, το παρουσιάζει όπως θέλει και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Εντάξει. Προφανώς και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα και όσο οι διαφορές από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και όλους τους υπόλοιπους είναι αυτές, και αν ο ΠΑΟΚ φυσικά κερδίσει την Κυριακή, θα συνεχιστεί ακόμα περισσότερο. Σίγουρα. Έχουμε ακόμα μέρες. Υπάρχει αύριο και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Κάνε μια πρόβλεψη για χώρα διαιτητή. Κοίταξε, χώρα διαιτητή. Σουηδός. Φιλαδός. Τον Ολυμπιακό θα τον ενέφερε Πακιστάν, φαντάζομαι. Καλά, ναι, προφανώς. Εντάξει. Έχει και, έχει και το Φαταούλ Χακέ που κόβει και ράβει στο Πακιστάν. Ναι. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ναι. Τώρα, αν δεν μπορέσει ο Μέλο Περέιρα να κάνει κάποιο κονέ με το Πακιστάν. Γρήγορα άπεσα. Δεν υπάρχει χρόνο, κατάλαβες. Αυτό, ναι. Δεν υπάρχει. Είναι ημέρες λίγες, ναι. Δηλαδή, όσο καλά και να μιλάει τα πακιστανικά ο Φαταούλ, που να πάρει να συνοηθεί. Εντάξει, φαντάζομαι. Όχι, δύσκολα, δύσκολα. Φαντάζομαι και στο Πακιστάν τα δίκτυα τηλεφωνία δεν είναι πολύ καλά. Σου λέω Σουηδία, κάτι τέτοιο. Φιλανδία. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τα λέγαμε και χθες με τον Σταύρο. Το λογικό και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έρθει ένας διαιτητής από ένα πρωτάθλημα που έχει κόσμο στις κερκίδες. Ναι. Και όχι από τη Φιλανδία. Ναι, ναι. Προφανώς. Που παίζει Ίντε Τούρκου με την Κουόπιο. Ναι, ναι, ναι. Μπροστά σε 200 άτομα. Βασικό είναι αυτό ένα. Και να έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Να είναι από το πάνω ράφι. Όχι από το πέμπτο ράφι. Ναι, όχι να είναι το παράσημο της καριέρας του, ήταν τέταρτος ιδιωτής στο Αστάνα, ναι, 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 ναι. Όπως ήταν το παλικάρι αυτό από τη Δανία. Ναι, που τα πήγε περίφημα. Ο οποίος από ό,τι προκύπτει ξέχασε ότι είχε βγάλει το τζαμπά πρώτη κάρτα. Μιλάμε τώρα, η βλακή είναι ανίκητη. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εδώ απέβαλε τον Τζονάκ, ας πούμε, που... Τι να πω. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει. Έγιναν, αυτά πέρασαν. Ας φροντίσει, γιατί έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές έχει εκτεθεί ο κύριος Μέλο, ας φροντίσει στο ντέρμπι της χρονιάς να φέρει ένα διαιτητή που να είναι διαιτητής. Που να μην χρειαστεί να σχολιάζουμε τη Δευτέρα και να μην είναι σούργελο. Ναι. Να επικεντρωθούμε στα αγωνιστικά. Και να κάνει ο ΠΑΟΚ 6 φάουλ και να δείχνει 5 κάρτες. Το ζήσαμε και αυτό. Να δείχνει στον Πασχαλάκη στο 30 πότε την έδωσε στον Πασχαλάκη. Και στην προηγούμενη αγωνιστική. Κοιτάξτε, στην Τούμα... το έλεγα και χθες. Δεν έχω παράπονο εγώ ως Αστέργιος για την κάρτα του Πασχαλάκη. Όχι, ρε Αστέργιος, στην αρχή. Έκανε καθυστερήσεις μία, δεν ήταν η πρώτη φορά. Προσπάθησε να ροκανίσει χρόνο τώρα, σε κάθε ήταν επαναφορά. Ήταν μια φάση που με το που φώνησε η κερκίδα έδειχνε κίτρινες κάρτες. Και στο Πασχαλάκη, ειδικά το είχα στο στην αρχή. Στο ημίχρονο, 15 λεπτά στην ανάπαυλα, όλο το γήπεδο έβριζε το Πασχαλάκη. Εντάξει. Ήταν, από την αρχή τον είχαν στοχεύσει. Και στο ζέσταμα και συνέχεια. Θα περιμένουμε λογικά Πέμπτη. Ναι, ναι, βασικά θα τελειώσουν οι αγώνες του Κυπέλλου σίγουρα. Ναι. Οπότε λογικά Πέμπτη θα έχουμε διαιτητές. Για το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε να είναι διαιτητής κανονικός και όχι κάποιο φρούτο. Ναι. Χειμωνιάτικο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε στο Σταύρο. Ναι. Χρήστος, κάνουμε μια προσπάθεια. Νομίζω τώρα θα είναι διαθέσιμος. Μην μάθουμε κάποιον διαιτητή από τη Μάλτα ή από την Ισλανδία. Ή από τη Γρυλανδία. Μάλτα, ξέρεις τι καλή άνθρωπη. Μάλτα χαμός γίνεται. Ναι, Στέργιο, ποδοσφαιρομάνα. Κάθε μέρα, όλη μέρα ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο δεν συζητάνε εκεί. Διαιτητές. Έχει και ομάδα που είναι ήττη στη Μάλτα και είναι μέσα στο γκρουπ των 7 μαζί με τον ΠΑΟΚ που δεν έχουν ήττα. Δεν ξέρεις, Στέργιο, συμβαίνουν αυτά. Τι πρωτάθλημα όμως είναι εκείνο. Μάλτα, ξέρεις μία ομάδα, πραγματικά. Ούτε μία δεν ξέρω. Κόρμη. Κόρμη. Ναι. Γιατί ξέρεις την ομάδα. Γιατί είχε καλό σερί χωρίς ήττα. Κόρμη. Τα παρακολουθώ, αγάπη, για τη Φόρτσα.
Έξαφλα, Μάλτα. Έχουν εμπαθύνει. Εντάξει, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, κάτι. Άντε βάλει και Σουηδία, Φιλανδία, αλλά Μάλτα. Θα δούμε λοιπόν και το διαιτητή. Ας δούμε πρώτα τι θα δούμε αύριο στη Νέα Σμύρνη. Στις 7 αύριο το παιχνίδι, έτσι. Με διαιτητή αυτόν που δεν σφύριξε πέναλτι στο Ζαμπά στο Ηράκλειο. Ναι. Εκείνη η απίστευτη φάση, ο λόγος για τον Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο από την Αρκαδία. Με βοηθό εκείνο το μάτς του Αλεξέα. Φοβερά πράγματα. Ας ελπίσουμε αύριο ο διαιτητής από την Αρκαδία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και οι επόπτες και ο καλύτερος να κερδίσει. Ναι, να μην χρειαστεί να μας απασχολήσουν πολύ. Τον έχουμε. Λοιπόν. Έχουμε τον Σταύρο. Σταύρο! Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλά, εσύ. Τι γίνεται, Σταύρο. Όλα τέλεια. Λίγο για σένα, αγαπητέ. Μου έλειψες πάρα πολύ. Σου έλειψα πάρα πολύ. Ευτυχώς με το που ήρθα είδα μια φωτογραφία σου και ηρέμησα λίγο. Εντάξει. Μεσημέρι είναι, παιδιά, μίχρι. Εντάξει, απλά έχω δώσει και τόσες συνεντεύξεις. Μπορείς να μπεις, να γκουγκλάρεις το όνομά μου. Ωραία. Γκουγκλάρε με που λέει και τα φίλος μου αθλητής. Θα σε ψάξω. Θα σε ψάξω. Ναι, να με ψάξεις. Θα σε ψάξω. Τι κάνετε. Είμαστε καλά. Εσύ. Δώσαμε την είδηση για τον Τζόου στην ανανέωση. Ναι, Σταύρο, εννοείται, στην αρχή. Το που λένε. Ναι, γιατί ακούγονταν σαν διάφορα. Εντάξει, πήγε να γίνει ένα μπέρδεμα λόγω ενός μάνατζερ που δεν είναι αρεστός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, του Αντώνη του Αποστολόπουλου. Ναι. Τελικά πριτάνευσε η λογική και να ξέρει και ο κόσμος ότι όποιος παίκτης, γενικά λέω αναφέρομαι για τη Τζαούση που έκανε αυτό που έπρεπε, αναφέρομαι γενικά ότι όποιος παίκτης θεωρεί ότι μπορεί να κάνει δουλειά με το συγκεκριμένο, δεν θα την κάνει με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια γραμμή που υπάρχει μέσα από τον ΠΑΟΚ. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να πούμε πάνω σε αυτό. Τσάους υπέγραψε για 4,5 χρόνια, είναι ένα παιδί προοπτικής. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα πάει κάπου δανεικός να παίξει, ελπίζουμε σε Super League και σε βάθος χρόνου ελπίζουμε όλοι να είναι σε επίπεδο top όπως είναι όλη αυτή η φουρνιά πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε, τους βλέπεις και τους χέρες, τις πιτσιρικάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, στα δικά μας, τι να πεις και τι να κάνεις. Ηρεμία χρειάζεται, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ποδοσφαιρικό είναι το θέμα, καθαρά, να μην μπλέκονται άλλα πράγματα μέσα. Ο ΠΑΟΚ πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για ένα παιχνίδι ιστορικό. Αν δεν χάσει, νομίζω ότι τελειώνει το πρωτάθλημα. Βέβαια υπάρχει ενδιάμεσα το παιχνίδι Κυπέλλου. Νομίζω, παιδιά, πραγματικά ότι δεν ασχολείται κανείς με το παιχνίδι Κυπέλλου. Λες, το έλεγες και χθες. Εγώ είναι η πρώτη φορά στο σύμβουλο που δεν το πάω παιχνίδι με παιχνίδι. Ας παίξω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει αύριο. Αν αύριο θα γίνει. Δεν είναι, έχει επαναληπτικό, εντάξει ο Πανιώνος δεν είναι τα καλύτερά του, μπορεί ο Πάγκο μια έξυπνη διαχείριση χωρίς να κουράσει βασικούς του παίκτες να πάρει ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα δούμε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Και εγώ έτσι νομίζω. Αγάπη και στα έλεγα και... Πότε τα έλεγα, κάποτε τα έλεγα. δεν είναι... δεν θυμάμαι πότε. Πριν από καιρό, ναι. Πριν από καιρό. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθούν βασικοί παίκτες. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα οι αναπληρωματικοί του ΠΑΟΚ κοστίζουν έως 8 πανιόνι, εντάξει. Ας παίξουν και αυτοί με βάση το τι πληρώνονται. Εντάξει, το επίπεδο συνεχής δεν μπορεί να είναι βέβαια σοβαρό, αλλά από εκεί και πέρα και μια ευκαιρία να δείξουν. Πρέπει τελικά και τέλου είναι. Τα κατά ψέματα. Τώρα, γενικά στην ισογραφία δεν υπάρχει κάτι συμπληρωτικό. Ο Κάνιας δεν προπονείται. Χθες όχι πάλι, τώρα σήμερα περιμένουμε να μάθουμε. Αλλά αφού δεν προπονήθηκε και χθες. Δεν τον κάνει ασύ. Τέλος πάντων. Δύσκολο. Εντάξει, το ερωτηματικό για το αυριανό παιχνίδι είναι να χρησιμοποιηθεί ο Σέρτζιο Ολιβέιρα με τον Ίγκασον. Με τον Ίγκασον, ναι. Ναι, δηλαδή είναι δύο παιδιά που ήρθαν τελευταία. Πρέπει να πάρω χρόνο συμμετοχής. Ειδικά ο Σέρτζιο Ολιβέιρα έχει να παίξει ένα μήνα με την Πόρτο. Καλό θα ήταν πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να πάρει κάποια λεπτά. Να αποτελεί λύση, να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής. Θεωρείς, Σταύρο, πιθανό. Εάν δείξει αύριο ο Πορτογάλος είναι σε καλό επίπεδο ρυθμού και ετοιμότητας να διεκδικήσει ακόμα και θέση βασικού την Κυριακή. Ναι, εννοείται. Κοίτα, αυτοί οι παίκτες τέτοιοι τώρα που είναι top επίπεδο δεν χρειάζονται ιδιαίτερη τακτική καθοδήγηση για να κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουν 4-5 οδηγίες. Ναι. Ο παίκτης, ο καλός από τον πολύ καλός, σε τι διαφέρουν. Ότι ο πολύ καλός αφομοιώνει πιο γρήγορα αυτό που θέλει ο προπονητής του. Εκείνη η διαφορά.
Εντάξει, όλοι έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, όλοι έχουν κάποια αθλητικά στοιχεία. Εντάξει, η διαφορά γίνεται στο κομμάτι της απομείωσης. Ωραία, γι' αυτό συγκεκριμένος είναι top παίκτης και δεν είναι μέτριος. Ωραία, προφανώς λοιπόν αν το παιδί δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση, τότε πιθανότητα να ξεκινήσει και την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο πλευρό του Μαουρίσιο, λογικά. Στο πλευρό του Μαουρίσιο, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός προχθές. Ναι, μαζί με Κρέσπο, νομίζω ήταν η συγκλονιστικότερη. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τους υπόλοιπους. Έβαλε και τον γκολ, νομίζω ότι αυτός πάει στην κορυφή της πυραμίδας. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω αποστέσει κάτι άλλο, δεν ξέρω εσείς αν έχετε να ρωτήσετε κάτι. Τώρα για πρόσωπο, ας πούμε, για αύριο να δούμε Γιαννούλη, ας πούμε, θα μπορούσαμε να δούμε. Γιαννούλη θα δούμε επιστρέφει. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Ναι. Τόσκα ίσως είναι μια επιλογή για, για το κέντρο της άμυνας. Δεν ξέρω τι άμυνας θα γίνει. Αν πάει ο Μάτος που θα πει τις κάρτες. Ναι, αυτό λέω. Αν πάμε σε αλλαγές 11 στα 11, ο Λίρατς θα παίξει. Ναι. Μάτος επίφοβο. Άσε να μείνει εκτός. Να μην καμιά κάρτα. Εμένα το λες. Ναι. Και ο Βιερίνια επίφοβος για να μην φορτωθεί, γιατί και καλά μυϊκά δεν είναι. Ναι. Και πρωτοτυπούς θα υποφτύνουν για να παίζει. Ναι. Α, στην Κυριακή, μια και καλή. Τώρα για μέσα γραμμή Μίσιτς υπάρχει. Ναι, μπορεί να, υπάρχει, να παίξει. Η Ολιβέιρα υπάρχει. Ναι. Ο Πέλκας χρειάζεται ρυθμό, πρέπει να παίξει. Λιμνιός. Βιντέσκι, Λιμνιός, ξέρω εγώ. Υπάρχει και ο Ενρίκε που μπήκε και στην αποστολή. Λες, να το δούμε κι αυτό. Κάτσε λίγο. Να πούμε ότι περιμένουμε καταρχάς ακόμα την αποστολή. Ναι. Δεν έχει βγει ακόμα. 10:30 ήταν η προπόνηση. Στέργιο, επειδή το λέγαμε έλα, πριν. Το ακούτε τώρα. Ναι, ακούμε, ακούμε. Λέμε ότι περιμένουμε και την αποστολή, βέβαια, να δούμε ποιοι θα είναι μέσα. Ναι, υπάρχει και ο Ερίκη, υπάρχει και ο Σιντές, είναι ξεσουλό τώρα, δεν ξέρω αν θα γίνει 11 στα 11. Υπάρχει και ο Καρέλης, βέβαια, που και αυτός ναι. Μπορεί να πάρει χρόνο και ο Καρέλης. Ναι. Μπορεί και αυτός να τον δούμε. Εντάξει, υπάρχει και ιδιομορφία τώρα, 65 λεπτών με παίκτη λίγο τρόπο, οι παίκτες πιέστηκαν και πολύ. Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν ένα φρεσκάρισμα τώρα μεσοβδόμαδο, καλό θα ήταν. Μα είναι πολλά αυτά που οδηγούν σε αλλαγές. Και στο σενάριο ότι χάνουμε τον Παναγιώτη με ένα γκολ διαφορά. Γυρνάει, δεν είναι θέμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι τώρα, δεν θα κάτσεις τώρα να παίξεις. Εδώ παίζεται... Τα πάντα. Όλο το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν μπορείς να πας. Και ο Ολυμπιακός νομίζω το ίδιο θα κάνει στη Λαμία. Εντάξει. Δεν νομίζω να βάλει κανένα Φορτούνι, δεν νομίζω να βάλει... Στην δεξιά έχω της άμυνας έχουν ένα θεματάκι για τη χτύπηση ο Μαρ. Άρα λογικά και το Σύνδεσ θα παίξει και αύριο και την Κυριακή. Ναι. Αλλά γενικά και ο Ολυμπιακός έτσι θα πάει. Είναι και γι' αυτό να παίξει χωρίς άμυνα. Ναι, ναι, είναι για ένα αποτέλεσμα, εντάξει, δεν είναι για δύο. Ναι. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια είναι να παίζεις πρώτα, δεν θα γίνει το παιχνίδι δηλαδή, και μετά θα κάνουμε την τακτική μας ανάλυση. Αυτό. Έχεις να σχολιάσει κάτι για την επικαιρότητα από πομπή αποχώρηση του Ζουνίδη ή τις προσπάθειες των κόκκινων για κλίμα? Ο Ζουνίδης τώρα αποχώρησε, δεν έχω διαβάσει για τίποτα του Ολυμπιακού, πραγματικά δεν ασχολούμαι. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή διάβασα Καρπετό προχθές, μου αρκεί, δεν χρειάζεται να διαβάσω κάτι άλλο, καταλαβαίνω που θα το πάνε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ζουνίδης εφαγώθη για να μην πάει το ξεφωνητό αλλού. Δηλαδή και στην ανάλυση που κάναμε με το... στη σελίδα του Repress χθες, είναι σαφές ότι ο Ζουνίδης ήταν εκλογισμένος στις αμαρτίες του ρόστερ. Δηλαδή και πλάγιους δεν είχε για να δώσει πλάτο στο παιχνίδι και τα κεντρικά του χάφη ήταν αδύναμα. Ναι. Δηλαδή ο Κρίστησης δεν είναι έτοιμος να παίξει 90 λεπτά και φαίνεται αυτό. Υπάρχει μόνο ο Άλεφ που είναι πολύ αργός. Στους πλάγιους έχει μόνο τον Μπογιέ που και αυτός είναι ένα παιδί το οποίο νεαρό δεν έχει κάτι, κάποια σταθερά τέλος πάντων να δώσει. Αλλά η ουσία είναι ότι επειδή κατάλαβα το ξεφωνητό το ρεπόρτερ της ΣΑΚ μετά το παιχνίδι, κατάλαβα ότι πάει για φάγωμα ο Ζουνίδης, αλλά νομίζω ότι ο Ζουνίδης δεν είναι υπεύθυνος για την εικόνα της ΣΑΚ φέτος. Νομίζω ότι η χασούρα σημαντικών παικτών του καλοκαίρι, όπως ο Βράνιες, όπως ο Χρυστοδουλόπουλος, όπως ο Ραούχο, ο Γιώχανσον ακόμα. Ο Γιώχανσον, ο Σιμόες που δεν παίζει φέτος. Ναι. Ο Κονέ. Εντάξει, χάλασε όλο ο κορμός από πέρσι. Και την πληρώνει τώρα ο Ζουνίδης, ο οποίος βέβαια το αποδέχτηκε αυτό, εκεί είναι η ευθύνη του. Αλλά ποδοσφαιρικά νομίζω ότι περισσότερο μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ένωση ήταν το κομμάτι του, το διοικητικό, που δεν φρόντισε σε καμία των περιπτώσεων να δημιουργήσει ένα ρόστερ που δεν έχει κενά. Ναι. Η ΑΕΚ δεν έχει ούτε πλάγιους ούτε κεντρικούς χάφ, είναι απίστευτο αυτό. Και απαιτεί, ξέρω εγώ, ο περίγυρός της να παίζει. Πώς να παίξει, αφού δεν μπορεί. Τι θα κάνουμε τώρα. Αντί να πάω και τα 11 με 11 θα έχει κάνει 0-3, είναι πασιφανές. Ναι. Άντε, εγώ σου βάζω και το πέναλτι που ήταν να γίνει 1-3. Φαινόταν μέσα στο γήπεδο.
πώς ήταν. Δηλαδή ο Ζουλίνης αναγκάστηκε να ξεκινήσει με 3-5-2 γιατί δεν έχει παίκτη να παίξει κάτι άλλο. Και όταν έπρεπε να αλλάξει με παίκτη παραπάνω, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν ρόμβο. Δεν μπορούσε να δώσει πλάτος. Για να κλείσουμε, έχεις κάποια προτίμηση σε χώρα προέλευσης του διαιτητή της Κυριακής, κάποια αγαπημένη χώρα? Δεν έχει επιλογές τώρα, δηλαδή μιλάμε για... Σίγουρα υπάρχει μια εσωτερική κουβέντα στην ΕΠΟ για το επίπεδο του διαιτητή του αγώνα, και το ξέρω αυτό. Θα πιεστεί ο Περέιρα να κάνει πιο σοβαρή επιλογή από τον Καραγκιόζη που έφερε. Προφανώς. Μιλάμε τώρα για, δηλαδή πιο χαζός πεθαίνεις. Ναι. Είναι λίγο πριν το IQ, σταματήσει την καρδιά σου. Εντάξει. Δηλαδή, ο άνθρωπος μιλάμε για φερνό. Ναι, ωραία πιο βλάκα σου, ναι. Βλέπεις από τα μούτρα τον άνθρωπο, αγάπη θα με δίπλα μου θα μάθεις. Όταν πήγε ένα κομμενάκι να στην πέση, θα το παίρνει τηλέφωνο, θα δει τη φωτογραφία, θα δει περίμενε και θα μου στέλνει τη φωτογραφία του. Εντάξει, θα το δουλέψουμε έτσι. Ναι. Θα σου λέω. Σε αυτό ο Σταύρος αγάπη είναι πολύ δυνατός. Κόβε τα χωρίς μούτρα. Χωρίς πλάκα. Ναι. Φυσιογνωμιστής. Ναι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ναι. Παλιά μου συμπαρουσιάστρια, ναι. Τα φιλιά μου τη στέλνω. Δεν ήταν στη φωτογραφία, δεν έμενε στη φωτογραφία. Μου τον έφερνε εκεί που ήμουν. Τυχαία. Όχι τυχαία, ήξερε πρέπει να περάσει από Σταύρο. Ναι, μάλιστα, ωραία. Ναι. Πόση ώρα χρειαζόσουν, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, 20 λεπτό, 5 λεπτά. 5 λεπτά, η υπηρεσία, η παροχή υπηρεσιών συγκεκριμένη είναι 5 λεπτά. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Θα το δουλέψουμε. Αυτά παιδιά δεν έχω ωραία. Κάτι άλλο να προσθέσω, περνώ από την παλιά μου γειτονιά τώρα, τα φιλιά μου. Συγκινήσε, εντάξει. Συγκίνηση πραγματική. Καλά, και να μην κλάψει τον αέρα. Θα σε βγάλω τον αέρα. Να μην κλάψω τον αέρα. Τα λέμε και αύριο. Άντε, καλή συνέχεια. Σταύρος Κόλκας. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Σταύρος. Θα πάμε στο διάλειμμα των Μία. Αφού πούμε ότι συνεχίζει ο διαγωνισμός για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή στην Τούμπα, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526 κλήρωση. Λίγο πριν τις 2. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο, όπου συνεχίζει τις παραστάσεις του Τάκη Ζακαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Έχουν ήδη εξαντληθεί, για να καταλάβετε τι γίνεται, τα εισιτήρια του Σαββάτου, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Υπάρχουν ακυρώσεις. Μπορεί να σταθείτε τυχεροί. Λίγα εισιτήρια και για Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, αλλά και για την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. Λίγα εισιτήρια. Θυμίζω, μέχρι τις 24 του Φλεβάρι θα εμφανίζεται ο Τάκη Ζακαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του, ζω για σένα. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 210-7-23-4567, πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Είναι προαιρετική η είσοδο στο Ρίζες Καζίνου Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει φυσικά εδώ και πάρα πολύ καιρό εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Η κουζίνα σας θα εντυπωσιάσει τους πάντες και θα γίνει και πολύ πιο λειτουργική για εσάς. Αν τοποθετήσετε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό, το design δεν κοστίζει. Η Αναδομό είναι εδώ για εσάς, να σας τα φτιάξει όλα ακριβώς όπως πρέπει και να είστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα πάντα, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Αναδομόπαυλανακίνηση.gr το site για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις επαγγελματικών χώρων και σπιτιών. Διαβάζα στο site της Αναδομό ότι σου κάνουν το χώρο σου όπως τον θέλεις σε τρισδιάστατη μακέτα. Ναι. Οπότε έχεις εικόνα για το πώς θα γίνει το σπίτι σου πριν καν μπουν οι άνθρωποι και αρχίσουν τις εργασίες. Επαγγελματίες. Λοιπόν, και φυσικά μέγας χορηγός της ΠΑΕΠΑΟ και του ΠΑΟ24, στοίχημα.gr, με το σερί να έχει επιστρέψει το παιχνίδι που όντως το αγαπήσατε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Αν έχετε λοιπόν είτε iOS είτε Android κινητό, μπαίνετε, κατεβάζετε το Serie Application και διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα εντελώς δωρεάν φυσικά μέσα από το κινητό σας, εκτός από το δυνατότητα που έχετε σε στοίχημα για παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις, όλα τα αθλήματα είναι διαθέσιμα σε στοίχημα, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι από κινητό, υπολογιστή και tablet μέσα πάνω από ένα εύκολο πρόγραμμα και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της στοίχημα. Ανοιχτό για σας 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε ΠΑΟ 24 πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Επειδή είμαστε infotainment, εκπομπή αγάπη, υπάρχει ένα δημοσίευμα για ένα ακόμα επεισόδιο μεταξύ αυτή τη φορά τη Γέλενα Καρλεούσα. Τι άλλο, ρε Σέργιο. Και του Ντου Σκοτώση. Τώρα αλλάξαμε τι το. Τι έγινε τώρα πάλι. Είχε υποψίες η Γέλενα ότι την απατούσε ο Τόσιτς. Και την πείραξε αυτή.
Εντάξει, υπήρχαν και φωτογραφίες σε κοινά μέρη την ίδια περίοδο του Τόσιτς και με ένα μοντέλο από τη Σερβία της Βλαντάνα Ράιλιτς. Ναι. Τα αποσταρίσματα αυτά έβαλαν, λέει, ψήλου στα αυτιά της Καρλεούσας, της Γέλενας. Πότε πρόλαβε και τα είδε αυτή? Πήρε, λέει, εκτάκτως πτήση και πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι, χωρίς να ενημερώσει τον Τόσιτς. Ναι. Ήταν όμως τυχερός, λέει, ο Σέρβος, γιατί, λέει, το περιβάλλον του. Ναι. Το μοντέλο έφυγε από το Ντουμπάι την Κυριακή το πρωί και η Γέλενα έφτασε Δευτέρα απόγευμα. Άργησε. Είχε χρόνο και να συμμαζέψει και το σπίτι, ναι, κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Ο Ντούσκο είχε πει στη Γέλενα πως θα πάει στο Ντουμπάι για να απολαύσει μερικές μέρες στη θάλασσα. Ναι. Δεν έχει αλλού θάλασσα. Από Κίνα στο Ντουμπάι, ναι. Ξέροντας ότι η Καρλεούσα έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις και συναυλίες, και έτσι κάλεσε τη Βλαντάνα να του κάνει παρέα και αυτή πήγε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι. Εντάξει. Είχε τα μούτρα η Γέλενα να κάνει ευνηδιαστική επίσκεψη στον Ντουμπάι. Πολύ ωραίο ζευγάρι, μπράβο παιδιά. Αυτή η τριάδα, Τόσιτς, Γέλενα, πώς τη λένε αυτήν, και Βράνιες. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Η Γέλενα και. Από την άλλη, ο Βράνιος κυκλοφορεί στην Αθήνα, ήταν αυτό στο γήπεδο, πήγε στα μπουζούκια, βγήκε και κάτι φωτογραφίες. Και αυτός θα πρέπει να το ζει, εντάξει. Τι να κάνει, δεν μπορεί. Ομάδα δεν έχει. Ναι, γιατί να μην έρθει. Συνάντρε, δεν θέλω να τον βλέπουμε. Γιατί να μην πάει τρία σερή βράδια στα μπουζούκια. Γιατί δεν γυρνάει στην ΑΕΚ. Μα του έδωσε και ένα κίνητρο. Μανόλο, μια χαρά. Του έδωσε ένας φίλος ένα κίνητρο. Είχε ένα σχόλιο στο Instagram. Του λέει, έλα, γιατί έχουμε και εδώ γυναίκες παικτών. Έλα ρε παιδί μου. Και απάντησε και ο Βράνιος, γελούσε. Το άρεσε, εντάξει, δηλαδή. Το άρεσε, δεν μπορούσε να απαντήσει. Δεν μπορούσε να πει να περάσει. Το σημερινό της διασκέδασης. Ναι. Θέλω να λέω, πραγματικά χαίρομαι να βλέπω τρεις ζευγάρια όπως η Γέλενα και φτάνει, ο Τόσιτς. Το συγκεκριμένο δηλαδή. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια, αγάπη. Όχι, φτάνει. Περιμένουμε και βίντεο όπου να είναι. Δεν θέλω. Τι άλλα βίντεο πια. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε δει αυτόν, έχουμε δει αυτήν. Φτάνει. Εχθές προέκυψε ένα θέμα. Με ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Θα έχουμε τον Ραφαήλ στη γραμμή να μας πει τι και πώς. Και πριν από λίγα λεπτά βγήκε και ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη Ηρακλή. Προφανώς έχουν κάποιο παδό και γράφει τις ανακοινώσεις. Αυτό με τα γράμματα πώς θα σταματήσει? Κοίταξε, αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Μα γιατί? Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν θα σας σοκάρω γενικότερα. Τις μεγάλες ομάδες δεν την κάνουν τα γράμματα, τα κεφαλαία γράμματα. Ναι. Και αν ο μόνος τρόπος για να πείσεις κάποιον ότι είσαι μεγάλη ομάδα, γράφεις το όνομα της ομάδας με κεφαλαία που δεν πρέπει να είναι γραμμένο με κεφαλαία. Έχει θέμα γενικότερα. Και επιμένεις ρε παιδί μου, δηλαδή δεν είμαστε το 1980, είμαστε στο 2019. Φτάνει, έχει παλιώσει αυτό, δεν είναι κανένα στήριο. Εγώ δεν πρόκειται να διαβάσω την ανακοίνωση φυσικά του ερασιτέχνη Ηρακλή, που ο συντάκτης της ανακοίνωσης, προφανώς μέλος της αυτόνομης σειράς 10, πραγματικά δεν έχω άλλη εξήγηση, να γράφει του Ηρακλή με κεφαλαία, άντε λες πάει στο διάλο. Με κεφαλαία. Και το πάω με μικρά. Τέλος πάντων. Και θέλετε να σας πάρω στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, θα μας πει ο Ραφαήλ λίγο που, τι έγινε και τι δεν έγινε, να έχουμε καλύτερη εικόνα. Έλα, Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω, ναι, ότι πραγματικά μόνο και μόνο για την ιστορία του Ηρακλή στο βόλεϊ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι πραγματικά ντροπή τέτοιες ανακοινώσεις, νομίζω. Ναι. Το ύφος δηλαδή. Τώρα, εντάξει, σεβαστή η θέση φυσικά του ότι έπρεπε να δώσει, φαντάζομαι, μια απάντηση ο Ηρακλή στα όσα είπε ο ΠΑΟΚ. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Χθες υπήρξε μια ανακοίνωση από πλευράς ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Σχετικά με μια παράδεικτη τακτική όπως τη χαρακτηρίζουν από τους ανθρώπους του Ηρακλή να κλειδώσουν την έξοδο κινδύνου του γηπέδου της Μίκρας. Το Σάββατο ήταν η αναμέτρηση μεταξύ Ηρακλή και ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα που κέρδισε ο Δικέφαλος φορά με 3-1. Έτσι αναγκάστηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ και οι αθλητές και η συνοδεία αλλά και τα μέλη της διοίκησης να περάσουν στην ουσία ανάμεσα από τους οπαδούς των γηπεδούχων του Ηρακλή και να δεχθούν και υβριστικές και όχι μόνο επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ κάνει λόγο για πρακτικές που γυρίζουν το βόλεϊ πάρα πολλά χρόνια πίσω και κάλεσε κάθε αρμόδιο να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Καλά τώρα, επειδή διαβάζω την ανακοίνωση, να μιλάνε για αφεντικό που ξοδεύει ρούβλια. Ναι, για να φτιάξει υπερομάδα, πιστεύοντας πως θα κάνει πλάκα, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια της ετησίας. Δηλαδή, νομίζω δεν είναι μια ανακοίνωση τώρα ομάδας αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ισχύει. Είχαν κάποια παράπονα έτσι αλλιώς οι άνθρωποι του Ηρακλή από την ετησία, αλλά νομίζω ότι και με αυτή τους την ανακοίνωση χάνουν και το πιο δίκιο. Θα μπορούσαν να έχουν για μια-δυο φάσεις. Νομίζω ότι ξεφεύγουν πάρα πολύ. Καλά, άμα ήταν κάθε φορά που μια ομάδα έχει θέματα σε αγώνα, αγωνιστικά.
να χρησιμοποιείτε τις εκφράσεις, ας πούμε, για τον αντίπαλο, χαίρο πολύ, άμα είναι να τα αφήσουμε όλα. Να μην ασχολούμαστε με τίποτα. Τι να πω, ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω, ξαναλέω, να μην σας δοκάρω ορισμένους. Τις μεγάλες ομάδες δεν τις κάνουν τα κεφαλαία γράμματα. Δεν είναι τα γράμματα, είναι το λιγότερο. Και δεν φταίει, παιδιά, ο Ιβάν Σαββίδης που ο Ηρακλής βολοδέρνει σε χαμηλές κατηγορίες. Συγγνώμη που σας το λέω. Ναι. Αν βολεύεστε ότι φταίει ο Σαββίδης, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω ανακοινώσεις που είναι γραμμένες από παδούς. Τέλος πάντων. Και είναι κρίμα για τον Ηρακλή, γιατί όντως είναι ένα σύλλογο με τεράστια ιστορία. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τώρα το πώς έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ας το βρουν οι άνθρωποι του Ηρακλή και οι φίλοι του Ηρακλή. Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω ξανά, λέω τίποτα. Από τη στιγμή που το ύφος της ανακοίνωσης και ακόμα και το ΠΑΟ, η λέξη ΠΑΟ γράφεται με μικρά, είναι ανάξιο σχολιασμού. Νομίζω ότι όλοι έχουν κρίση και όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ραφαήλ, τι άλλο έχουμε από τις ομάδες του Ερασιτέχνη? Μια και λέμε για το πόλι, αύριο στις 5.30 είναι και το knockout match για τους 16 του κυπέλου, ΠΑΟΚ Κομωτινή στο Παλατάκι. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ εύκολα θα πάρει την πρόκριση για τους 8, θα μάθει και την Πέμπτη τον αντίπαλό του. Άλλη μια ευκαιρία για την ομάδα του Ψάρα, έτσι να συνεχίσει τον καλό αγωνιστικό ρυθμό που έχει. Το Σαββατοκύριακο έχει ρεπό στο πρωτάθλημα, άρα ευκαιρία για να δουλέψει ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι έχει δείξει καλά στοιχεία ο ΠΑΟΚ στα τελευταία μάτς. Έχει αποκτήσει μια σταθερότητα, έχουν βρει οι παίχτες τους ρόλους τους και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ρολάρει η ομάδα ακόμα περισσότερο όσο μπαίνουμε προς το φινάλε της σεζόν που θα κριθούν και οι τίτλοι. Mm-hmm. Μάλιστα. Γενικότερα ήρεμη εβδομάδα αναμένεται μέχρι να φτάσουμε την Παρασκευή να αρχίσουν οι αγώνες. Δεν έχει κανένα. Ναι. Αύριο έχουν το εξαναβολή το ΠΑΟΚ Εργοτέλης, ένα από τα πολλά που έχουν οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Μία η ώρα είναι, ναι. Ήταν πριν ένα μήνα να γίνει και αυτό δεν είχε γίνει τότε. Θα γίνει αύριο στη Νέα Μεσημβρία και σήμερα το βράδυ στις 8 στην Μίκρα. Οι νεάνιδες του ΠΑΟΚ δίνουν τελικό για την ΕΠΕΣΤΕ με τον ΑΣ Ελπής. Θες μια πάρα πολύ επική ανατροπή του ΠΑΟΚ. Έχαν 2-0 από τον Άρη και όμως κατάφερε να τον γυρίσει, να το κάνει 3-2 σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στη Μίκρα και σήμερα παίζει το τελικό. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια, επίσης. Λοιπόν, αυτό και με το περιστατικό στο Ηρακλής ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε παραπάνω, όντως. Ο καθένας καταλαβαίνει, νομίζω. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ 4 και η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και η ανακοίνωση του Ηρακλή. Του Ηρακλή, βασικά, δεν ξέρω αν έχει μπει. Αν δεν μπει, μπορεί να μπει σε λίγο. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν αξίζει να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό, νομίζω. Λοιπόν, δεν έχει βγει ακόμα η. Στέργιο, όταν σου το λέω, θα βγει 2 και 4, ξέρω εγώ, αφού θα έχουμε τελειώσει. Πάλι θα τη χάσουμε, γιατί. Γιατί είχε γίνει άπειρες φορές αυτό το πράγμα. Όταν η προπόνηση είναι 10.30, πάντα βγαίνει μετά τις 2. Ναι. Μάλλον δεν ξέρω. Για μένα θα βγει πριν τις 2. Για σένα είναι μετά τις, είναι στις 12 και 4 καλημέρα. Για σένα εννοείται. Θα βγει μετά τις 2, πριν τις 2. Θες να βάλουμε ένα στοίχημα, ότι θα βγει πριν τις 2. Ναι. Ωραία. Το βάλαμε. Τώρα στο διάλειμμα θα αποφασίσουμε και το διακύβευμα του στοιχήματος. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε μετά το διάλειμμα και στην ομάδα του μπάσκετ. Έχει αγώνα σήμερα και μάλιστα σημαντικό. Ένα παιχνίδι που νομίζω είναι μια ευκαιρία να πάει κόσμο στο Παλατάκι. Η ποιότητα της Τενερίφης είναι μεγάλη, δηλαδή προμηνύεται ένας ωραίος αγώνας. Δεν υπάρχει άγχος. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προκριθεί. Τώρα θα μας πει ο Νίκος τι έχει να κερδίσει και τι έχει να χάσει. Ναι. Αλλά νομίζω προσφέρεται ο σημερινός αγώνας να πάτε στο Παλατάκι, να πάρετε και τα παιδιά σας, τα ανιψάκια σας, τα βαφτιστήρια σας και να πάτε να περάσετε ένα ωραίο δίωρο στο ΠΑΟΚ Sports Arena και να δείτε και ωραίο μπάσκετ και να βοηθήσετε και την ομάδα, να βοηθήσετε και την ΚΑΕ. Και το σημαντικότερο είναι να περάσετε καλά εσείς οι ίδιοι. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Ο ΠΑΟΚ δεν ήρθε την κέρδη στην Ισπανία. Οπότε νομίζω ότι και σήμερα με ένα Παλατάκι που θα έχει καλή εικόνα και από κόσμο μπορεί να πετύχει κάτι πολύ καλό. Γιατί όχι. Θα μας τα πει ο Νίκος αργότερα. Θυμίζω, έχετε ακόμα μισή ώρα γεμάτη για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που δίνουμε για το ντέρμπι της Κυριακής. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση μαζί με την Αγάπη 2 λεπτάκια πριν τις 2, πριν δώσουμε σκητάλη στο ανέλεσέ το by Repress. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα.
Μαζί μας είναι τα alter ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα alter ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια και παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει εκεί. Μαζί μας είναι και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την ειδική συλλογή στο nag.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέριος Μενιζέος και επειδή το είδα χθες, είναι και πολύ μεγάλο, έχει και άπειρες επιλογές πραγματικά και πάρα πολύ καλές τιμές. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν σεμινάρια μπαρίστα ή στα τουριστικά ή bartender ή ακόμα και στην πληροφορική, ο δρόμος είναι ένας, Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Γίνεται επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίες bartender, κάντε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες στα Data Labs. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 και φυσικά στο datalabs.edu.gr και για όσους έχουν αρχίσει και πεινάνε ή θα πεινάσουν σε λίγη ώρα από τώρα, η καλύτερη επιλογή, εάν θέλετε να φάτε κάτι στο κέντρο, είναι το Θεϊκό Πιστοπολίον Αγγελάκη 10, σε ένα πάρα πολύ όμορφο και ωραίο χώρο. Άλλωστε νομίζω, αγάπη, και ο καιρός σήμερα ενδείκνεται για να φάει κάποιος έξω. Ναι. Έχει χαρά Θεού σε όλη την πόλη. Επιτσαγγελάκη 10, όπως είπαμε, είναι το κατάστημα Θεϊκών, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρους Βόλου, σε ένα ωραίο περιβάλλον, με ωραία θέα. Κάθεστε και τρώτε χορταστικές μερίδες σε πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές και τα πάντα όλα. Ή αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε το delivery του Θεϊκών, το οποίο εξυπηρετεί ανατολικά έως και την Τούμπα και δυτικά έως το σταθμό των τρένων, δηλαδή πιάνει μια περιοχή σχεδόν τη μισή Θεσσαλονίκη. Το delivery είναι από τις 12.30 έως τις 2 τα ξημερώματα. Μία από τις προσφορές είναι με κάθε μαλαματίνα στο delivery και μία ακόμα δώρο. Θεϊκό Πιστοπολίο, μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το μεσημεριανό σας και όχι μόνο φαγητό. Πάμε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στο τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκε το στοίχημα με την αγάπη. Ευελπιστώ πως ζυπάει ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι τίποτα. Γιατί βγήκε αποστολή. Όχι. Αλλά μπορεί και να βγει. Δεν θυμάμαι να βάλουμε κάποιο στοίχημα. Μπήκε κάποιο στοίχημα. Δεν εγώ θυμάμαι. Πήρα το under 2. Όταν βγήκε η αποστολή του ΠΑΟΚ, εσύ το over 2. Θυμάμαι. Έχει κάποια πληροφορία ότι θα βγει τόσα επόμενα λεπτά. Όχι. Λοιπόν. Έχω κάποια άλλη πληροφορία που με έχει σοκάρει τώρα, αλλά θα την πω εκτός. Δεν λέγεται εντός. Δεν είναι για να μοιραστώ με κόσμο. Ωραία. ναι, τέλος πάντων. Αναφερθήκαμε και στο ποδόσφαιρο και στον Πανιόνιο. Το παιχνίδι και στο προηγούμενο με την ΑΕΚ λίγο και στον Ολυμπιακό. Ακούσαμε και τον Ραφαήλ για το τι έγινε στο παιχνίδι Βόλεϊ Ηρακλής ΠΑΟΚ και η ανάξια σχολιασμού ανακοίνωση του Εραστέχνη Ηρακλή. Και ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά στην ομάδα μπάσκετ, η οποία έχει σήμερα αγώνα με την Τενερίφη. Τι ώρα, αγάπη? 9:30. Πολύ ωραία ώρα. Ναι, φυσικά. Και τρίτη θα έχουν όλες τελειώσει όλες τις δουλειές. Παίρνεις τα παιδάκια σου, τα νηψάκια σου, τα βαφτιστήρια, τα ξαδέρφια σου και πας στο γήπεδο και περνάς ένα πάρα πολύ ωραίο δίωρο με ωραίο μπάσκετ. Η Τενερίφη άλλωστε έχει ποιότητα. Πες μου λίγο, το All-Star Game είναι το Σαββατοκύριακο. Θα σε γελάσω, δεν το παρακολουθώ. Πρέπει να είναι το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται. Να μην έχει πρωτάθλημα. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Θα μας τα πει ο Νίκος. Ναι. Πραγματικά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το All-Star. Το ελληνικό. Δεν ξέρω αν θα έχει ο ΠΑΟΚ εκπροσώπους, φαντάζομαι θα έχει. Έχεις ασχοληθεί με το NBA, Στέργιο, που είναι την επόμενη εβδομάδα? Όχι, δεν με εκφράζει αγάπη πλέον το NBA. Ούτε αυτό. Είμαι της παλιάς σχολής. Τότε που οι ομάδες είχαν ταυτότητα. Σήμερα, φίλε, δεν θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, ούτε στο. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, δεν πειράζει. Τι είναι αυτό, ρε Στέργιο, είναι δυνατόν? Κάνουν μαγικά οι άνθρωποι εκεί. Όχι, δεν ψήφισε. Όχι, δεν. Παγερά, διάφορο, τίποτα. Αντιτοκούμπο, Γιάννη. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνω με το Γιάννη? Εντάξει, να βγω στους δρόμους. Εντάξει, Στεριό. Πραγματικά χαίρομαι που ο Γιάννης θα πάει περίφημα και κάθε χρόνο γίνεται όλο ένα και καλύτερος και πραγματικά έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν το φανταζόταν κανείς. Και ο Μπιλ Κλίντον έκανε δήλωση σήμερα. Ναι. Τι είπε ο Μπιλ? Τον αποθέωσε.
Τι κάνει ο Μπιλ, καλά είναι. Καλά είναι, βλέπει Γιάννη. Ωραία, τι να κάνει κι αυτός. Το να βλέπει τη Χίλαρη. Κλείνεται σε ένα δωμάτιο και βλέπει Γιάννη. Έχουμε τον Νίκο. Και εγώ θα βλέπα Γιάννη. Κάτσε να ρωτήσω τον Νίκο. Άντε να βλέπω τη Χίλαρη. Περίμενε, περίμενε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε, καλησπέρα. Νίκο, εδώ μας λέει ο Στέργιος ότι δεν ψήνεται με το NBA πλέον. Δεν τον συγκινεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει τέτοιο. Νίκο, μη συμφωνείς και εσύ τώρα. Όχι, έχει μια βάση ο συνάδελφος αυτό που λέει. Έχει μείνει στο παλιό. Δεν είναι ότι έχει μείνει στο παλιό, είναι ότι είναι το παιδιό του πλέον. Έχει αλλάξει πολύ τον μπάσκετ του NBA και ειδικά στην κανονική περίοδο πολλά παιχνίδια είναι... ταλαιπωρείσαι. Όχι ρε εσύ. Ναι, ναι. Και το λέει κάποιος ο οποίος ξενυχτάει συχνά πυκνά, γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό πίστευα δηλαδή... ότι θα με υποστηρίξεις εσύ. Ναι, εγώ το παρακολουθώ πολλές φορές προσπαθώντας λίγο έτσι να δω και προς τα που πάει η κατάσταση στο άθλημα. Mm. Απλά είναι πολλά παιχνίδια τα οποία πλέον κουράζονται και δεν παίζεται μπάσκετ. Δηλαδή... παίζεται κάτι καινούριο. Κυνηγάνε οποίο... πολύ τα νούμερα, ρε παιδί μου, συγκεκριμένοι παίκτες. Κυνηγάνε πολύ τα νούμερα, κυνηγάνε πολύ το τρίποντο και τα... έχει τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Okay. Η Ευρώπη ακόμα είναι πίσω σε αυτό το κομμάτι. Στην Ευρώπη παίζεται μπάσκετ κανονικό, είναι η αλήθεια. Νίκο, ακόμα. Πες μόνο γιατί είχα άλλη μια πορεία. Το All-Star Game είναι το... αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το τριήμερο του All-Star Game είναι να ξεκινάει την Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή. Ωραία. Ναι. Από πάω, Νίκο, τι θα έχουμε ή τι περιμένουμε να έχουμε. Χρυσικόπουλο, mm-hmm. Κόνιαρη και ελπίζω και τον Γκος, γιατί ο Γκος έχει ξανά λίγο αυτό το θεματάκι στον Αστράγαλο, δεν είναι να παίξει σήμερα και θα δούμε αν θα είναι και το Σαββατοκύριακο στο All-Star. Αυτό ο Χάτσερ δεν είναι. Ορίστε. Ο Χάτσερ δεν είναι στο All-Star Game. Όχι, όχι, όχι. Αυτή που είπες θα είναι στο παιχνίδι. Ο Χρυσικόπουλος και ο Γκος θα είναι στο παιχνίδι των μεγάλων την Κυριακή, ο Γκος και στα τρίποντα. Ο Κόνιαρης θα είναι το Σάββατο στο παιχνίδι των Rising Stars με τους Βετεράνους και θα τρίποντα. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο σημερινό το παιχνίδι. Είπαμε είναι ο Γκος εκτός. Ο Γκος είναι εκτός. Έχει αυτό το θεματάκι, έχει αυτό το θέμα που τον απασχολεί συχνά πυκνά στον Αστράγαλο. Επιβαρύνθηκε πολύ τον τελευταίο καιρό από... τα συνεχόμενα παιχνίδια και τα ταξίδια και έτσι από τη στιγμή που έβγαλε αυτή την επιβάρηση αποφασίστηκε να μην ζοριστεί για να παίξει και σήμερα έτσι, γιατί και στην Πάτρα ας πούμε, ζορίστηκε λίγο παραπάνω και στην Ελβετία πάρθηκε αυτή η απόφαση να μην αγωνιστεί να πάρει ανάσες γιατί μπροστά είναι το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι που είναι με την Κύμιο ημιτελικό σκυπέλο οπότε στον ΠΑΟΚ δεν θέλουν να ρισκάρουν με τον Γκος και θα δουν πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες εν ώψη αυτού του αγώνα που είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα ο πιο σημαντικός της σεζόν. Ναι. Νίκο, ο ΠΑΟΚ τώρα μπορεί ή τρίτος ή τέταρτος, σωστά? Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει με το θέμα της πρόκρισης, είναι στην επόμενη φάση. Αυτό που θα ξεκαθαριστεί σήμερα είναι η κατάταξή του. Δηλαδή, η νίκη του σήμερα με την Τενερίφη τον βγάζει τρίτο, ό,τι και να γίνει σε άλλα παιχνίδια. Αν χάσει, θέλει νίκη της Χολών επί της Ναντέρ, ούτως ώστε στην ισοβαθμία να είναι πάνω από την Χολών. Αν χάσει και κερδίσει η Ναντέρ, είναι τέταρτος ο ΠΑΟΚ και περνάνε τρίτη οι Γάλλοι. Τώρα αυτό, όσον αφορά την επόμενη φάση, έχει το ενδιαφέρον του γιατί είναι αλλιώς να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που θα έχει τερματίσει πρώτη στον όμιλό της και αλλιώς μια ομάδα η οποία θα έχει τερματίσει δεύτερη. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά είναι η κλήρωση, ναι. Και τα παιχνίδια μετά είναι μέσα Μαρτίου, τα παιχνίδια της φάσης των 16, παιχνίδια τα οποία εντάξει, αργούν πολύ, είναι πολύ, πολύ μακριά για να τα βάλεις κάπως στον προγραμματισμό. Το πιο να βρει μπροστά το ΠΑΟΚ θα ξεκαθαρίσει αύριο ουσιαστικά καθώς στις περισσότερες ομίλους παίζεται η δεύτερη θέση εφόσον είναι τρίτος βέβαια έτσι σε κάποιους παίζεται και η πρώτη εκτός του Γκος που λέγαμε ότι δεν θα παίξει σήμερα υπάρχουν και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Μαργαρίτη και τον Τζόνς οι οποίοι χθες συμμετείχαν στο μεγαλύτερο κομμάτι της προπόνησης ο Τζόνς και αυτός στο θέμα το οποίο τον απασχολεί στο γόνατο επιβαρύνθηκε αρκετά. Και αυτός το τελευταίο καιρό ο Μαργαρίτης μετά το μάτι στην Πάτρα
κάποιες συνοχλήσεις στους προσαγωγούς. Γενικά σήμερα, επειδή και το παιχνίδι είναι τέτοιο και δεν είναι ότι η πρόκληση εξαρτάται 100% από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή το να χάσει ο ΠΑΟΚ σήμερα από την Τενερίφη και να κερδίσει η Χολόν την Αντέρ, μοιάζει ένα σενάριο αρκετά υπαρκτό. Έτσι δεν είναι ότι παίζει, ξέρω εγώ, η Αντέρ με την Όπαβα, οπότε περιμένεις ένα θαύμα στο άλλο παιχνίδι. Οπότε ο ΠΑΟΚ ακόμα και με ήττα μπορεί να είναι τρίτος, και επειδή υπάρχει αρκετή επιβάρηση, γιατί αν το καλοσκεφτούμε μετά τη διακοπή του Basketball Champions League μέσα στις γιορτές, μετά λοιπόν τις γιορτές ο ΠΑΟΚ πηγαίνει non-stop, έτσι, με παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες, με ταξίδια και παιχνίδια απαιτητικά, παιχνίδια στα οποία ήθελε νίκες, ήθελε, τέλος πάντων, είχε και αυτή την πίεση της νίκης. Του βγήκε αυτή η κούραση και αυτή η επιβάρυνση στο μάτι της Κυριακής. Το σημερινό είναι διαφορετικό, γιατί και η Τενερίφη είναι πρώτη και μαθηματικά. Η Τενερίφη που έπαιξε Σάββατο βράδυ με την Μπαρτσελόνα, την πρωτοπόρο της Ισπανίας, την κέρδισε στην έδρα της. Έφυγε την Κυριακή από την Τενερίφη, διανυκτέρευσε στο Μόναχο και έφτασε χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε για αυτούς είναι μια ταλαιπωρία αυτό το παιχνίδι. Στη λογική ότι δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, από τη στιγμή που είναι πρώτη και μαθηματικά. Οπότε γενικά περιμένουμε λίγο να δούμε ένα παιχνίδι σήμερα ερωτηματικό. Το πώς θα είναι οι δύο ομάδες, πώς θα είναι και ο ΠΑΟΚ και η Τενερίφη. Μάλιστα. Περιμένουμε κόσμο, Νίκο. Πώς το βλέπεις, τι μηνύματα λαμβάνεις ή τι αίσθηση έχεις? Και πολύ αισιόδοξος. Τι αίσθηση έχεις? Και πολύ αισιόδοξος. Η τρίτη βράδυ το παιχνίδι, τώρα 9.30 ώρα. Εντάξει, καλή, normal ώρα είναι για τον μπάσκετ. Ναι, okay. Έχουν τελειώσει τις δουλειές τους όλοι. Ναι. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Κοίταξε, δεν είναι και κάποιο τρομερό κίνητρο. Δεν είναι κάποιο τρομερό κίνητρο, ας πούμε, για τον πάγκο το παιχνίδι. Αυτό να σου πω, δεν είναι την πρόκληση, ας πούμε. Ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει. Όσοι περισσότεροι έχουν από τους συνηθισμένους, αυτούς τους περίπου 1.500 που έρχονται σε κάθε παιχνίδι, νομίζω θα είναι καλό. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όποιον το πάρει απόφαση, πέραν των γνωστών, να έρθει να βοηθήσει και να δώσει ουσιαστικά έτσι και λίγο να χειροκροτήσει την ομάδα εν όψη των αγώνων του κυπέλου που έρχονται. Του αγώνα αρχικά και ελπίζουμε και του κυπέλου μετά την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό των περισσότερων είναι εκεί. Έτσι, και δεν μπορώ να πω ότι δεν δικαιολογείται αυτό. Απλά υπάρχει ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο είναι μια ομάδα που δεν είναι ομάδα του χεριού σου, δεν είναι ομάδα που τέλος πάντων είναι μια ισπανική καλή ομάδα, είναι τέταρτη στην Ισπανία η Τενερίφη. Οπότε δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μείνει το μυαλό του στο μάτι της Τετάρτης, ναι, της άλλης Τετάρτης με την Κίνη, γιατί θα έχει εικόνα αγώνα όπως είχε το περασμένο Σάββατο με τον Προμηθέα. Νίκο, θα σε κόψουμε λίγο άκομψα, πάμε λίγο στην επικαιρότητα, κάνει δηλώσεις ο Γιάννης Φετφατζίδης για λογαριασμό του Άρη, οπότε θα τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα το βράδυ από το ΠΑΟΚ Sports Arena. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Οι πρώτοι 5 που θα καλέσουν τώρα, 2-3-10, 2-87, 8-8-8, από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι το βραδινό ΠΑΟΚ Τενερίφη. Ακούμε το Φετφατζίδη. Ελπίζω θα κάνω τα πάντα να προσφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ στην ομάδα για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ελλάδα, σε μια τόσο ιστορική και μεγάλη ομάδα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Υπάρχει σε μια περίοδο που είναι πολύ κομβική σημασία για τον Άρη, δηλαδή ξεκινάνε οι αγώνες πολύ σημαντικοί με μοναστήρα που έχουν πάνω του ΠΑΟ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ. Είναι μια πρόκληση για σένα αυτό. Αυτή η επιλογή του Άρη στον Άρη. Ναι, βεβαίως. Είναι μια πρόκληση, εννοείται. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πολύ πρώτο σημείο. Μαζί σας, συγγνώμη, είναι πολύ πρώτο σημείο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό χρεάρι και θεωρώ ότι με μια δουλειά και επίση τι δυνατότητέ μα θα συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση και για μένα και για την ομάδα. Συμφωνία είναι για 6 μήνες. Πώς το βλέπεις, πώς το είδατε και αποφάσισατε τελικά μόνο για 6 μήνες να συνεργαστείτε με το καπιτάνιο? Ήταν κατόπιν συζήτηση με τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που πρέπει.
θεωρήσαν σωστό και καλό να είναι για 6 μήνες, εγώ και πέρα βλέπουμε. Αυτό είναι προσωπική επιλογή, προφανώς. Γιάννη, είσαι έτοιμος να παίξεις ακόμη και τώρα, δηλαδή, αν σε χρειαστεί. Είναι ασφαλώς. Ίσως αγωνιζόμαστε με τον Ολυμπιακό μέχρι πρόσφατα. Οπότε νομίζω δεν είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Σε αυτό που είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, η συνεργασία είναι 5 Μαΐου για το πρωτάθλημα. Είναι 3 Μαΐου. Ήρθες με τη λογική ότι να δω να μου αρέσει το περιβάλλον και να μείνω περισσότερο ή να κοιτάξω το καλοκαίρι κάτι διαφορετικό, γιατί ξέρω ότι έχω αντιληφθεί τουλάχιστον ότι προτιμάς πάντα το εξωτερικό. Εντάξει, ασφαλώς ποτέ δεν γνωρίζεις που θα βρίσκεσαι. Αλλά όχι, πρωταρχικός νομίζω και κύριος στόχος είναι να κοιτάξω και το χρόνο με την ομάδα του ΑΕΤ. Τι θα κάνω, δεν έχω στο μυαλό μου δηλαδή να αποχωρήσω. Τι ήταν αυτό που σε ξανάρθει ο Μάρης? Ο Μάρης είναι μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα. Νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά για να πιστεί κανείς πόσο χρειαστείς. Να ενταχθεί στην ομάδα του ΑΕΤ, ο κόσμος είναι καταπληκτικός, το γήπεδο είναι καταπληκτικό επίσης. Και νομίζω ότι είναι πρόκληση για τον καθένα που ξέρει μια ομάδα σαν τον Άρη. Αν φανταστεί τον Άρη, θα ψάξει κάποια χρόνια που πάρει και δεν παρακολουθήσει το γενικό του, πάνω κάτω το ξέρει, τη φιλοσοφία τη ομάδα, τι είναι αυτό που διάθεσε να δει, να έχει πλαδώσει μέσα στην ομάδα αγωνιστικά, τι θα προσφέρει? Νομίζω με τα στοιχεία θα μπορέσω να δημιουργήσω πολλέ ευκαιρίε για του υπέρχου μου για τον διαμένα τον ίδιο. Να δώσω φαντασία, να δώσω γόλ αν μπορέσω. Και γνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ καλοί υποσχέστες στον Άρη και είμαστε εντυπωσιασμένοι όλοι, όχι μόνο ο κόσμος του Άρη, αλλά και γενικότερα ο κόσμος στην Ελλάδα με τον φετινό Άρη και τους υποσχέστες που κατέχει μάθει. Χρειάζεται να μιλήσεις με κάποιο παίκτη του Άρη, δεν έρθεις για να δεις τις συνθήκες, όλα αυτά, γιατί πήρα κάποιοι... Όχι, δεν μίλησα με κανέναν. Τώρα είμαστε τώρα για τον Άρη. Απλώς επειδή η σεζόν άρχισε για σένα με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι κεφάλαιο που έκλεισε. Πώς δεν ενώπισε στις επιλογές Μαρτίνς, έπαιξε πώς ξαφνικά από εκεί χώρισαν την πρόοδο. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή η στιγμή να μιλήσω για τον Ολυμπιακό, δεν θα το ήθελα. Ένας από τους παίκτες, επειδή αναφέρεται νωρίτερα στους παίκτες του Ολυμπιακού, ένας από τους παίκτες που έχει κερδίσει εντυπώσεις είναι ο Ματέο Γκαρσία. Κατά πάσα πιθανότητα εσύ θες από τη μία πλευρά και ο Ματέο Γκαρσία από την άλλη. Το έχεις φανταστεί καθόλου? Δηλαδή θέλω να πω, επειδή πλέον έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο και η τεχνολογία, οι παίκτες συνδέουν να κάνουν σκάουτι τις ομάδες που εσύ είναι να πάνε. Τον έχεις σε κάτι τον Άρη έτσι, σε αυτό το στυλ. Ναι, βέβαια, το έχω σκεφτεί από τη στιγμή που μιλήσαμε με τον Άρη. Φυσικά σκέφτηκα όλες τις καταστάσεις και τις περιπτώσεις. Θα είναι χαρά να συνεργαστώ μόνο στους παίκτες του Άρη. Γνωρίζω ότι έχει καλούς παρουσιαστές και ο Ματέο τα πάει περίφημα μέσα και εμείς. Έχει βοηθήσει στα μέγιστα για τη θέση του Άρη. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να αποδώσω και εγώ τα αναμενόμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Φετβατζίδης. Έπρεπε να τα ακούσουμε, γιατί εντάξει, είναι επικαιρότητα. Μην καλείτε άλλο για τα εισιτήρια του μπάσκετ. Τα δώσαμε τα 5 εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι. Θα κάνουμε λίγο σιγά σιγά την κλήρωση και για το ποδόσφαιρο, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Να την κάνουμε τώρα? Ναι, για δε λίγο. Όχι, εγώ λέω να δώσουμε λίγο. Να δώσουμε και άλλο. 3 λεπτάκια μέχρι τις παρά 5. Άντε καλά. Άλλα 3 λεπτά. Άλλα 3 λεπτά. Επίσης, Στέργιο, βλέπεις ότι περνάει η ώρα και δεν έχουμε αποστολή. Ναι, δεν είναι ακόμα 2 η ώρα όμως. Κάποιος είχε βάλει κάποιο στοίχημα. Δεν θυμάμαι να βάλω. Α, τι, το αλλάζουμε μισή ώρα. Α, ωραία. Δεν υπάρχει. Κοίταξε, αγάπη μου, με βάση την είδηση που μετέφερες, που αφορά εσένα, δεν σε παίρνει να κάνεις το οποιοδήποτε σχόλιο αυτή τη στιγμή. Κοίτα, μπορείτε να με βάλετε σε καραντίνα, να μην είμαι πουθενά. Δεν έχω κανένα θέμα. Αποφασίστε. Ας αλλάξουμε θέμα, γιατί πραγματικά αρχίζω να μην αισθάνομαι και πάρα πολύ καλά. Θέλω να σε ενημερώσω. Ωραία. Ενθαρρυντικό, Στέργιο, μπράβο. Πολύ καλά πράγματα. Εντάξει. Πέρα από το παιχνίδι, είναι γεμάτη ημέρα σήμερα. Πέρα από το παιχνίδι του μπάσκετ στις 9.30, περιμένουμε λίγο αποστολή από την ομάδα ποδοσφαίρου. Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί και πάλι για την Αθήνα. Αύριο το παιχνίδι στις 7. Κανονικά, μετάδοση και από Λίμπερο. Όλα τα στοιχεία και μετά, νομίζω, από Πέμπτη, σιγά σιγά δεν θα υπάρχει άλλο θέμα συζήτηση σε όλη την πόλη. Πέρα από το παιχνίδι της Κυριακής.
Είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Και μία Πέμπτη που λέμε ότι θα κυκλοφορήσουν το πρωί τα εισιτήρια μέσω του διαδικτύου. Ναι, σωστά. Την Πέμπτη θα έχουμε και αυτό. Νομίζω ότι σε πολύ λίγα λεπτά δεν θα υπάρχει τίποτα. Αν είναι δείγμα λίγο και τα μηνύματα που έχουμε για τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε για την Πέμπτη. Ένας μικρός χαμός. Εντάξει, όλος ο κόσμος ψάχνει εισιτήρια. Καλά, μόνο εμάς να πούμε πώς μας έχουν πάρει τηλέφωνο και λέμε δεν υπάρχει δυνατότητα για τίποτα πραγματικά και δεν είναι ψέμα, ούτε υπερβολή. Θα είναι πάρα πολύ τυχεροί όσοι καταφέρουν όντως να εξασφαλίσουν εισιτήριο. Και δεν μιλάμε τώρα για δύο και τρία, για ένα. Δεν χρειάζεται να παλεύετε για παραπάνω, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Εντάξει. Δεν έχει τέτοιο μήνα, μην ψάχνει την αποστολή. Δεν έχει ακόμα. Θα μας έρχονταν ειδοποίηση. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι παραπέντε. Θα τη βγάλω μόνος μου. Λοιπόν, στην Αθήνα θα ταξιδέψω. Okay. Πασχαλάκης, ρε. Εξής. Λοιπόν, άρα συγκέντρωσε σιγά σιγά τα μηνύματα. Ναι, μη στέλνετε άλλα. Για να κάνουμε την κλήρωση. Μέχρι να μετρήσει συνολικά πόσα είναι. Λοιπόν. Να πω ότι μαζί μας είναι τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του. Και εσείς βρίσκετε όλη την αντική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Κατάστημα υπάρχει, θυμίζουμε, και στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Μαζί μας είναι και τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, αλλά και καθημερινά. Καθώς στο Alter Ego βρίσκεται κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία. 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει στα καταστήματα. Μαζί μας φυσικά η στοίχημα μέγας οδηγός της ΠΑΕ ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Mm-hmm. Έχει επιλογές και σήμερα και αύριο. Φυσικά η δράση κάθε φορά κορυφώνει το Σαββατοκύριακο, αλλά κάθε μέρα σας δίνει πάρα πολλές επιλογές η στοίχημα, εκατοντάδες παιχνίδια σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλα τα αθλήματα για να ποντάρετε. Σε γενικές και ειδικές επιλογές, πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, corner foul, scorer κτλ. Συν το online καζίνο τη στοίχημα ανοιχτό για σας 24 ώρες το 24ωρο. Μην ξεχνάμε το ραντεβού μας με το Ρίτσι Καζίνο και τον Τάκη Ζαχαρά, το είπαμε. Μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, θα εμφανίζεται εδώ ο Έλληνα Showman μαζί με ζωντανή ορχήστρα, με μπαλέτο, με χορευτές, με ηθοποιούς. Πραγματικά ένα show ανεπανάληπτο, χωρίς καμία δόση υπερβολής. Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις σας στο καζίνο όλο το 24ωρο. Στα ταμεία του καζίνου, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 210-723-456 και 7 και πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα και οι υπετροφές Αβραμόγλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλες οι υπετροφές που χρειάζεται ο οργανισμός για να είναι θωρακισμένος σε μια δύσκολη εποχή γενικότερα, με τις ιώσεις και όλα τα συναφή. Απευθείας από τον Αμαζόνιο Νόνι, ο βασιλιάς των αντιοξυδοτικών, ο ροντιόλος ζέα για ευτυχισμένες νύχτες, ζεόλιθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια και όλα τα βότανα για φυσικό αδυνάτισμα. Όλα τα προϊόντα του Αβράμογλου είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγιεινολόγο. Λοιπόν, αγάπη, δύο νούμερα από το 1 μέχρι, κάτσε να δω, από το 1 μέχρι το 29. Λοιπόν. Το ένα. Το ένα, μισό. Τενεκετζή Ιωάννα. Το κινητό της 003. Τενεκετζή Ιωάννα. Και το 18. Το 18, Κοσμίδης Ναπολέων. Το κινητό σε 043. Κοσμίδης Ναπολέων. Το κινητό σε τελειώνει σε 043. Και Τενεκετζή Ιωάννα. Το κινητό τελειώνει σε 003. Θα δώσουμε εισιτήρια και αύριο. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα από το ΠΑΟΚ 24. Δίνουμε τη σκυτάλη στο ανάλυση των Bayern Press με όλα τα παιδιά του team. Έχουν ετοιμάσει και σήμερα πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα μέσα από τα οποία εμβαθύνεται περισσότερο στο ποδόσφαιρο και βλέπετε και κάποια πράγματα που με γυμνό μάτι δεν μπορείτε να τα δείτε. Λοιπόν, αυτά από μας. Καλό μεσημέρι και ψυχραιμία, γιατί όσο φτάνει η ώρα του αγώνα, τόσο θα προσπαθήσουν ορισμένοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να γράψουν ψέματα, γενικότερα να σας τσιτώσουν. Μην τρώτε πρόλογο, η δουλειά θα γίνει μέσα στο χορτάρι, εκεί που έχει μάθει ο ΠΑΟΚ μια ζωή να λειτουργεί και όχι σε δικαστήρια, όχι σε αίθουσες μυστήριες, ούτε με πακιστανικά τηλέφωνα. Γενικότερα
με άλλες μεθόδους. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Θα επιστρέψουμε αύριο, περίμενε, με τον καφέ που θα μου φέρει ο Αστέριξ, γιατί πιάσει το στοίχημα, είναι 2 και αποστολή δεν υπάρχει. Κάτσε καλή να... συνέχεια. Περίμενε, είναι και 58 να κάνουμε μια τελευταία ανανέωση πριν κλείσουμε. Δεν έχει. Δεν έχει. Χάσαμε το στοίχημα. Κρίμα, λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.